Άντε να πάει στην ευχή της Παναγίας αυτή η εβδομάδα, να τελειώνουμε με τις εθνικές, με αυτό το ξενέρωμα που γίνεται από τον Οκτώβριο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο. Δηλαδή μας έχουν σπάσει τα νεύρα. Δύο εβδομάδες διακοπή τον Σεπτέμβριο, δύο τον Οκτώβριο, δύο τον Νοέμβριο. Τελείωσε νομίζω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Είναι ψυχοβγαλτικό να μου. Πώς να το κάνουμε τώρα. Εντάξει. Δεν γίνεται. Δηλαδή ξενερώνει ο κόσμος δύο εβδομάδες τώρα κόβεις για να παίξει τον Nation Link με την Εστονία, να φας και τον Μπουλκουμέ. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα δηλαδή. Δεν εντάξει, ξέρω να βρούμε μια φόρμουλα, ρε φίλε, δηλαδή διακόπτει τώρα το πρωτάθλημα. Δηλαδή με το, τα συνδρομητικά φωνάζουν μόνο για, για άλλες περιπτώσεις. Και φιλικό να είχε, θα υπήρχαν διακοπή πρωταθλήματος. Ναι, ναι. Πάντα έτσι γίνεται. Ναι, τώρα, τι να κάνουμε, ήταν δεδομένο και το κάνανε από φιλικά, το κάνανε Nation αφήστε Link. Αφήστε μας λίγο, ρε. Έχουμε 34 χρόνια να πάρουν πρωτάθλημα. Μην μας γυρνάτε τα μυαλά με τις εθνικές. Και... να τελειώνουν λίγο, να κυλάει λίγο ο χρόνος, να κυλάει λίγο ο καιρός. Να παίξουμε την Ξάνθη, να πάρουμε το τρίποντο. Να στραβώσει λίγο το Ολυμπιακάκι με τον Ατρόμητο. Που το λέτε ότι είναι ομάδα του ΠΑΟ και τα λοιπά. Αλλά τον με τον Ατρόμητο. Με τον Ατρόμητο. Ατρόμητος Ολυμπιακός, δεν παίζει τώρα. Δύσκολα θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Δύσκολα. Πώς για. την ομάδα που θα είναι και τα πόδια στον ΠΑΟΚ. Τα και είπαμε. Τον έκοψε τα 9 στα 9. Τα είπαμε, το έχει πάρει. Τα είπαμε, αλλά το ξαναλέμε για να τα επιθυμίζουμε. Το έχει πάρει το πρωτάθλημα. Δεν έχω πάρει τίποτα. Καταλαβαίνω. Άσε τώρα τον παπά εδώ πέρα. Τι παπά. Που λες. Μητροπολίτης. Θες να μας κοιμήσεις. Εγώ. Ναι. Μα το, έχω τέτοια δύναμη, μπράβο μου. Μου το έχουν πει πάμπολοι ακροατές. Μου ότι... λέει το σουνού τρέγια. Το διπλανό σου το κουνάβι, λέει. Κουνάβι, πονηρό. Μας υπνοτίζει, λέει το κουνάβι. Μας κάνει λέει να εξασφαλίσουμε τεμέκ το πρωτάθλημα. Και να μην πηγαίνουν στο γήπεδο. Και στην πρώτη στραβίδα στα γυρίσει μου λέει: μόλις φτάσει ο Ολυμπιακός τίποτα τρεις πόντους και τέτοια. Μακάρι να κάνω λάθος. Να δεις λέει τι θα σε κάνει. Λέω εγώ του να απαντάω όλο κατευθείαν. Ναι, πρόσεχε, μην είναι μεγάλο κουνάβι, λέει ο Δημήτρης. Πρόσεχε, κουνάβι. Ναι, εντάξει, ναι, όχι, κουνάβι λέει, ξέρεις τι, χωρίς πλάκα. Ναι. Το φίλο μου το Χρήστο το λογιστή κουνάβι τον. Καλησπέρα, Χρήστο λογιστή κουνάβι. Κουναβοκούναβο, έτσι. Γεια σου κουναβοκούναβο. Και έχει και ένα σώμα ακριβώς για κουνάβι κάνει. Τι εννοείς? Είναι ο Τριγωτός. Τριγωτός. Όχι, δεν τον έχω δει και γυμνό, ρε φίλε, που δεν ξέρω τριγωτό. Στην παραλία τον είδαμε, εντάξει. Ναι. Τι είναι, αδύνατο. Όχι, σπανός είναι. Είναι λίγο. Είναι λίγο. Πώς έλεγαν για τον Μπουγάτσα. Του αρέσουν οι στρογγυλομπούτες, οι μπαμπάτσικες. Είναι λίγο, όχι, πολύ εντάξει, κανονικός. Κανονικός είναι προς μπαμπάτσικος. Νομίζω ότι άμα θα βάλει άλλους 22 πόντους, γιατί ο άντρας μέχρι τα 65 ψηλό είναι, το ξέρετε. Ποιος με 22 πόντους ύψος ο Χρήστος θα είναι στα κανονικά. Ναι. Ο Χρήστος το κουνάβι. Ο Χρήστος το κουνάβι. Γεια σου, ρε Χρήστο. Ωραίος φίλος, να το χαίρεσαι. Αφού το κουνάβι το λένε, τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε στα διαδικαστικά να πούμε και έτσι και λίγο και στην εκπομπή. Να πούμε. Πάμε λίγο στον κύριο υποστηρικτή της εκπομπής. Στον κύριο υποστηρικτή, που η εκπομπή βέβαια, δεν είπαμε το όνομά της, Ράδιο Μαρμίτα ονομάζεται. Τώρα από τρεις μήνες κοντά είναι γνωστή, καλά, αλλά εντάξει. Έχουμε και νέους ακροατές, σωστά κάνεις και το λες. Ράδιο Μαρμίτα και να λέμε ότι την ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα και Παρασκευή, καθημερινή είναι εκπομπή, αλλά Δευτέρα και Παρασκευή. Εγώ την ακούω και Σαββατοκύριακο, άμα πιο κανένα έτσι. Εσύ άμα ακούσει. Την ακούω στη... γενικά, ρε φίλε. Εντάξει, σηκώνονται οι εκπομπές στο YouTube. Όχι, δεν ακούω μόνο την εκπομπή, την ακούω γενικώ. Α, εντάξει. Την άκουσα, ήταν μεγάλη. Σωστά. Άμα πιες εκεί κανένα τσιπουράκι. Μπράβο, ρε Πρόεδρε. Μπράβο, ρε Πρόεδρε. Με το Open. Με το Open που έχει δύο. Γενικά, ρε, τη ματσούκα ξανά είδαμε, ρε. Έχει. Αυτό σωστό. Μπράβο, μπράβο. Αλλά λέει. Δεν τα λέω εγώ, ο Φουρθιώτης τα λέει. Έχει ποσοστά, λέει, νοικοτίνης. Πώς είναι η νοικοτίνη στο τσιγάρο. Α, τόσο ποσοστά έχει, λέει, τηλεθέαση το κανάλι. Εντάξει, ναι, αλλά εξαιτίας. Εγώ, λέει, το είχα το κανάλι με λίγα λεφτά και ήταν 8% και το πήρες και το έχεις καταστρέψει, λέει. Έτσι λέει ο Φουρθιώτης, δεν ξέρω. Ποιος είναι ο Φουρθιώτης? Ποιος είναι ο Φουρθιώτης? Ένας εκεί, ένας καλός άνθρωπος. Άνθρωπος. Καλώς, δεν το ξέρω τον κύριο. Ειλικρινά. Δηλαδή ποιος... ναι. Τώρα δεν θέλω, γιατί μας πιάσει και εμάς το έσωρο μετά τον Τζουκαλά. Δεν θέλω να πω. Καλά, συγγνώμη, δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή ονόματα. Κάπως έτσι να τον βαφτίσω, να τον χαρακτηρίσω, δεν μπορώ. Δεν χρειάζεται να τον βαφτίσουμε το όνομά του. Αλλά ποιος είναι αυτός ο κύριος? Φουρθιώτης λέγεται το όνομά του. Δεν ξέρω το όνομά του ποιο είναι. Είναι παντελώς άγνωστος ο κύριος. Να μου πεις για τον Τρίφοντο Σαμαρά. Τον πασίγνωστο Κομωτή που έχει φωτογραφηθεί και με κασκόλ του Άρη στο Παλέντε Σπορ, το γνωρίζω. Σωστά. Έτσι, εγώ θυμάμαι τον άλλον. Να μου πεις για την Πάολα. Σωστά. Που την είδαμε στη θύρα 4. Την είδαμε. Πριν γίνει γνωστή. Ωρε Προεδράρα. Βάλτε Open. Ωρε Προεδράρα. Μαύρο, ρε φίλε. Όιντα. Μέσα είσαι, ρε φίλε. Τι κάνει τώρα άλλο. Τι να κάνει. Μασαζάκι να την κάνει, ρε φίλε. Με το μαύρο το δαντελωτό το σουτιενάκι.
Ορίστε, λαδάκι. Καλά, και βάλανε αυτό να κάνει. Λαδάκι Καραϊβικής. Βάλανε αυτό να κάνει μασά στην. Τρία μέτρα είναι η άτιμη. Γέμισε το κρεβάτι, ρε παιδιά, γυναίκα. Βάλτε open όλοι. Σχέση. Ωραία, πρόεδρε. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό. Κούμπος το ρε φίλε. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό. Μας κάνουν το χεράκι του ρε που δεν γίνεται χωρίς. Έτσι είναι το σενάριο ρε τρέγια. Το σενάριο είναι έτσι. Βάλε σιρινάκι, πάρ' το σιρινάκι θέλεις... ρε πρόεδρε. Να Βασίλη, σου πω εγώ ρε Μένιο ποιος εσύ. Αυτός θέλει να δει τσόντα στο open ρε. Ο έλα, άνθρωπος, ρε, τσόντα. Τσόντα θέλει να δει στο open. Έχει τρελαθεί ο άνθρωπος. Και τι ώρα είναι και 8 και 20 θέλει να δει και τσόντα. Αμα, όιντα, ωραία προεδράρα. Διαφημίζεις. Όχι, πίσω. Χασάπι, τα λεφτά μας. Πίσω. Τα λεφτά μας, χασάπακλα. Τέλος πάντων. Θα πούμε ρε κανέναν για λεφτά, λες. Θα πούμε κανέναν υποστηρικτή της εκπομπής. Πάμε, έλειψα χθες και ήρθα και πάνω σήμερα. Σε βλέπω πολύ φορτσάτο, τρέγια. Ναι, πάμε, πάμε. Ποιος, τι, πού. Να ευχαριστήσω τον Γιάννη, γιατί είσαι καλός, αλλά... οι Αριανοί σε αυτόν τον τομέα είμαστε καλύτεροι, λέω εγώ. Που είπες ότι είχες δίκιο. Υπήρχε μια φωτογραφία του Τρίφων Σαμαρά με κασκόλ του Άρη, ήταν τότε το ζεύγος Λάσκαρη που ήταν στα καλά του στην αρχή και τον κάλεσαν στο Αλεξάνδριο και ήταν με ένα αλλά εδώ βλέπουμε, στέλνει όντως, εγώ δεν το θυμόμουν, ο Τρίφων Σαμαράς με πανέλα του ΠΑΟΚ. Πού είναι, για να δω. Και βγει σε μια εκπομπή. Ναι. Δεν το α, δεν πάτα το βιντεάκι να το δεις με την πανέλα. Εντάξει ρε παιδιά, ο Τρίφων είναι δημοφιλής. Δεν κακό, δεν κακό. Διαφήμιση είναι. Διαφήμιση είναι ο άνθρωπος. Πώς θα γυρίζει ο Κολοτούμπας. Ρε φίλε, δεν είναι, δεν είναι Κολοτούμπα αυτό ρε φίλε. Όχι, δεν είναι Κολοτούμπα, είναι Μελισανίδης. Να το δω ρε φίλε όμως, 046. Ναι. Μήπως είναι για κανένα διαφημιστικό γύρισμα. Να ορίστε, Τετάρτη λέει αυτό. Κάτσε. Yeah. Είναι και ο Ψινάκης μέσα. Τι είναι, ξεβράκωτος. Ο Ψινάκης είναι με την πιο φανού πανέλα. Α, ο Τρίφων εδώ δεν είναι φοράει μπλούζα του Πάγκου. Περίμενε. Α, είναι μετά, μετά. Μετά είναι. Όλο και όλο 40 δευτερόλεπτα είναι. Κάνω υπομονή. Κάνω υπομονή. Ποιο είναι αυτό, ρε φίλε. Παλιό είναι αυτό. Πολύ... Κάτι να... είναι σύριαλ τέτοιο. Οχ, να τη φανεί. Πού τη, να τη, τώρα θα τη δεις. Ποιο, πού. Περίμενε, τελείωσε. Πού. Περίμενε, να τε. Μπάλα παίζουν. Ένα ποδοσφαιριστή λέει. Περίμενε. Στα δίχτυα. Περίμενε. Α, και ο άλλος ο, α, όλοι, ο κούκλος. Όλοι. Πού είναι. Περίμενε ρε τρέγια. Πού είναι, πού τέλειωσε, είναι. Τι να περιμένω. Είναι στο επεισόδιο μέσα. Τι είναι. Τέλειωσε. Άντε ρε ψεύτες. Ψεύτη, ψέματα. Λοιπόν, επειδή δεν το είδες. Προπαγάνδα, υπήρχε. Είδα, ναι, δεν είναι, είναι της Γιουβέντους είναι. Της Νιουκάστλ είναι. Είναι φίλη του οι Άγγλοι. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Γιάννη, άσε την προπαγάνδα. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Είναι της Νιουκάστλ η φανέλα, φίλε Γιάννη. Δες το καλά. Δες το, γιατί το κόβει κιόλα, ναι, ρε. Ναι, ναι, όντως, όντως. Είναι προπαγάνδα. 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 Λοιπόν, για. Τι έχουμε σήμερα. Έχουμε τώρα ξυλιά από το Περιστέρι, μέσα στο σπίτι σας. Εσύ έχασες από τη Λίμνο. Α, εγώ έχασα από τη Λίμνο. Με τους ψαράδες έχασες. Με σφαγή. Εσύ έχασες με σφαγή και δεν σφάξανε εμένα. Α, ντροπή, ντροπή. Κάησε καλά, ρε. Έχει χτυπήσει η μπάλα στο που ταμπλό. Στο έχει ταμπλό. Χτυπήσει το ναι, ταμπλό. Είναι καθαρό, καθαρό το. Καθαρό το, βέβαια, είναι καθαρό. Ναι. Και οι άλλοι δεν κάνουν. Εγώ επειδή διάβασα, δεν είδα τη φάση. Λοιπόν, δεν κάνουν χρήση του. Ναι. Πώς λέγεται αυτό, του VAR. Instant replay. Του VAR, του VAR, ναι, δεν κάνουν χρήση. Είναι ολοκάθαρο το. Σφαγή του ΠΑΟΚ, τον κόβανε από το πρωτάθλημα. Δεν είναι αυτό. Τι. Είναι ταπεινωτική η ήττα. Όχι, δεν είναι ταπεινωτική. Είναι ταπεινωτική όταν ο ΠΑΟΚ, ο μεγάλο μπασκετικό ΠΑΟΚ που έφερε πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στην πόλη. Ο μεγάλο μπασκετικό ΠΑΟΚ. Εντάξει. Χάνει δεν είναι μεγάλο, είναι ο ΠΑΟΚ. Ήφεστο Λίμνο. Όχι, ήφεστο. Ήφεστο, ήφεστο, ρε φίλε. Ήφεστο, Ποσειδώνα, νόμιζα. Ο Θεός της φωτιάς. Ο Θεός της φωτιάς είναι. Έτσι. Και κάποιο περιστέρι κουτσουλάει. Και κάποιο περιστέρι κουτσουλάει. Τον περιστέρι έχει ο Μαδάρα. Τον αυτοκράτορα Άρη. Έτσι, ο Μαδάρα έχει. Ποιο περιστέρι βρε τα καλιά τα χρόνια σου τότε. Μεγάλη για να έχει πιο περιστέρι. Πιστεύω το περιστέρι. Κατουρούσατε τότε ναι, και πήγα να μάζευα τα κάτωρα γιατί δεν του δίνατε αυτόγραφα. Τότε είχα και χέτη και εσύ είχε να πούμε τέτοιο. Τότε να τα λέμε. Έκανε τα 100 σε 12 δευτερόλεπτα και τώρα τα κάνει σε 2,5 μέρες. Τι να κάνουμε είναι, δηλαδή. Τώρα. Κατάντια, πριν 30 χρόνια λέει. Είναι κατάντια να μιλάω για να πειρασπιστώ το Μπάο και επειδή είχα τον ύφεστο με ένα καλάθι το οποίο μετράει είναι κανονικό. Ναι. Αλλά δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. Μπείτε και δείτε. Όμορφα και δεν στον πάνω το δει ότι χτυπάει πρώτα η μπάλα ταυλό και μετά γίνεται. Η τελειώσει. Τάπα του Σμιθ. Άρα, αν κάνατε. Και δεν κάνουν οι διαιτητές ούτε τη χρήση του replay. Ναι, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή. Έτσι. Η δυνατότητα. Υπάρχει. Υπάρχει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Βέβαια, δεν το 100 φορές. Σοβαρά. Βέβαια. Νομίζω στην Ευρωλίγκα πρέπει όχι, να είναι. Όχι, όχι, και στο υπάρχει μπάσκετ. Στο ελληνικό. Γίνεται. Τέλος πάντων, εγώ επειδή δεν άκουσα στην εκπομπή σου στη δουλειά, έκανα ένα σχόλιο για τον μπασκετικό Άρη και φυσικά στο τέλος άφησα τη διαιτησία που ήταν καταδικαστική, αλλά δεν παίζει ρόλο αυτό.
Δεν νομίζω ότι ήταν το πρωταρχικό που βγαίνει συμπέρασμα όσον αφορά την ήττα του Άρη απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα που πιστεύω. Ο ΠΑΟΚ δεν νομίζω να είναι εκεί. Πιστεύω με την ΑΕΚ θα μαλώσουν για την τρίτη θέση αυτές οι δύο ομάδες, όσο και αν φαίνεται περίεργο. Έχει φοβερό ρόστερ το Περιστεράκι, όπως το είπες, που ανέβηκε φέτος από την Α2, έτσι. Δεν λέει τίποτα. Φούσκα αυτό. Είναι. Φούσκα, είναι. Φούσκα είναι. Να δει και η ομάδα σου. Να δει και η ομάδα μου. Ναι. Κάτι διάβασα χθες, αλλά που σήμερα λέει διαψεύστηκαν κάτι για Μουζενίδη για το μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Ναι, διαψεύτηκε. Κάτι τέτοιο νομίζω. Αλλά να σου πω κάτι. Χθες μία. Χθες κάποια site του ΠΑΟΚ εδώ πέρα. Και έπαιξε σήμερα, νομίζω, το θέμα. Το θέμα δεν είναι να πάρει ο Μουζενίδης τον Άρη, τον ΠΑΟΚ. Και τον Άρη τον πήρε ο Λάσκαρης και την πρώτη χρονιά έπεφτε το χρήμα σχετικά σε καλό επίπεδο. Σκοπός είναι να πάρει κάποιος την ομάδα. Για τον Άρη θα μιλήσω εγώ, εσύ για τον ΠΑΟΚ. Και να του κάνει να διεκδικεί τίτλους. Το να πάρει ο Μουζενίδης τον Άρη, θα πω, για να μην λέω για τον ΠΑΟΚ. Και να είναι ο Άρης σαν στο επίπεδο που ήταν, ας πούμε, με την πρώτη χρονιά του Λάσκαρη. Καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω. Ναι, δηλαδή ναι. Να είναι να παλεύει πάλι για την τρίτη θέση. Μία από τα ίδια είναι για μένα. Για μένα. Για άλλον, για κάποιον πιτσιρικά 25χρονο, μπορεί να γεμίζει και το παλέ το δικό σου το. Κοίταξε τώρα, ναι, θα πάμε. Την πιλέα του. Επειδή. Ωραία, πάμε. Άντε πάλι. Πάλι ξεκίνησε. Πώς θα κάνουμε. Πάλι ξεκίνησε. Τελείωσε το διαφημιστικό διάλειμμα. Άρα τι λέω. Τι λέω, για να πάμε και στο διάλειμμα, γιατί ζητάει και ο Βασίλης το διάλειμμα. Εγώ δεν θα λέω το όνομα αυτούνου. Πιανού. Αυτούνου που είπε. Το οποιοδήποτε. Δεν θα το λέω, δεν θα του κάνουμε κούτρα. Εντάξει. Διαφήμιση. Καλά, δεν χρειάζεται διάλειμμα. Δεν χρειάζεται, όλα είναι, όλα παίζουν ρόλο, Ζάχο. Εγώ όταν και αν. Σωστό αυτό που αναλάβει οποιοδήποτε την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, την ΚΑΕ Άρης. Σωστό είναι αυτό. Τότε, γιατί και κάποια μεγάλο. Ειδικά όνομα, στον Άρη, πολύ διαφήμιση για ένα πολύ μεγάλο ΠΑΟΞη παλαιότερα, πριν καμιά δεκαετία και λίγο παραπάνω, ο οποίο είχε πετρελοειδή και τα λοιπά, έτσι εδώ προ το καλοχώρι μεριά. Ήθελε να βάλει χορηγία στη φανέλα του ΠΑΟΚ με 50.000 ευρώ. Και αυτός ο κύριος ήθελε να ακούγεται μέρα ανοίχτα το όνομά του από τις εφημερίδες, τα site, τις εκπομπές, τους ραδιοφωνατζίδες και τα λοιπά για 50.000 ευρώ. Δεν θα πω τη φίρμα, την εταιρεία, ποιος ήτανε. Ήτανε μεγάλος ΠΑΟΞης πάντως. Έτσι λέγανε, αλλά ήθελε να διαφημιστεί και ψιλοκούτρα μέσω του ΠΑΟΚ. Έτσι λοιπόν δεν θα πέσω εγώ στη λούμπα. Αν θα προχωρήσει το θέμα, αν θα πάνε όλα καλά και αν υπάρχει τέλος πάντων σοβαρό ενδιαφέρον και δεν είναι ράδιο Αρβίλα. Δεν γίνονται αυτά. Εντάξει. Ναι. Να γυρίσω. Τότε την... θα το πούμε 150 φορές το όνομα. Εγώ άλλο είπα. Αλλά εγώ προχώρησα τότε... λίγο ναι. περισσότερο. Ναι. Λέω και να πάρει. Άντε, να μην πω το όνομα. Οποιοδήποτε την ομάδα και τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Ναι. Σκοπός δεν είναι να πάρει και να έχει. Να την... Για μένα, για τη δική μου λογική, για κάποιον μπορεί να του αρκεί αυτό. Και να έχει τον Άρη να μάχεται για την τρίτη θέση. Για μένα. Δεν είναι σε εισαγωγικά αυτός επενδυτής, που δεν υπάρχει επενδυτής, αλλά το λέμε έτσι. Σκοπός είναι. Τι έπαθες. Δεν γίνεται, ρε. Ναι, Βασίλη, αυτή την τηλεόραση φέρτε την να την γυρίσω από την άλλη. Να μην βλέπει. Βασίλη, κοίτα, ή να έρθει από αυτό το μικρόφωνο να έχει πλάτη στις τηλεοράσεις. Δεν γίνεται προσκυνώ, αυτό. Προσκυνώ, πρόεδρε, προσκυνώ. Προσκυνώ τη χάρη σου, λαέ μου. Respect. Λοιπόν, λέω, για να θα το αναλύσουμε αργότερα. Λέω ότι. Όποιο είναι να πάρει. Σηκώθηκε. Άστον, αράσι, φτάνει. Εντάξει. Έχω άδικο, συγγνώμη. Όχι, τώρα. Άδικο δεν έχει, αλλά εκπομπή κάνουμε, θα κάνουμε ναι, διάλειμμα. Ναι, αγοράκι. Λοιπόν, ναι, για να το κλείσουμε και μετά το. Να, και ο Βασίλης άρχισε. Και ο Βασίλης και εσύ, τεχνοβρούτε. Και εσύ. Ούντα, παοκάρα. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα. Παοκάρα, παοκάρα. Εδώ είμαστε, επιστροφή. Ράδιο Μαρμίτα, Τάσο Τρέγια, Ζάχο Ντρούλινγκ, Βασίλη Καβαδία, στην ίση του ήχου τη μουσική επιλογή, Παρέτσα. Μέχρι ωραία. Και τις 10 όπως κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, 8 με 10. Δευτέρα, Παρασκευή 10 ως 12. Μπράβο, Βασίλη, για την επιλογή του κομματιού. Συγχαρητήρια σου δίνω. Πολύ καλό. Μπράβο. Πολύ καλό. Πήγαμε και δισκοτέκ το Σάββατο, οπότε μας, στα χαρά. Ακούσματα είμαστε χαρά. Πολύ κοντά. Ο Στέλιος, ο Παντωνίου, ο χθεσινός παρτενέρ σου, μου στέλνει εδώ μήνυμα και εσύ. Μου λέει ότι έχουν διαψεύσει προσωπικά ο κύριος Μουζενίδης τις φήμες. Περί ΚΑΕ ΠΑΟ και τα λοιπά. Για να το πω και εγώ, γιατί αυτό είναι ντροπαλός και δεν το λέει. Ναι, ναι. Χθες, ας πούμε, που την έβλεπε την, και ο Στέλιος την είδηση, βγήκε σε κάποια cyber, παιδί μου. Ναι, δεν το είπε και πρόσεξε, παρότι το παιδί δημοσιογράφος, έτσι. Δεν την είπε το ένστικτο ότι αυτό, ρε παιδί μου, πρέπει πρώτα να διασταυρωθεί, να κάνει, σου λέει να μην. Γεμίσουμε ελπίδα, τζάμπα ναι, ναι. Και βέβαια. Μπράβο το Στέλιο. Εννοείται. Μπράβο το Στέλιο. Ωραίο είναι ο Στελάκης. Τον παρακολουθώ και με το site που έχει, τον παρακολουθώ το παιδί με το PAOK Day.
είναι μοναδικός, είναι σοβαρός, είναι μετρημένος. Λέει έτσι την άποψή του χωρίς να φοβάται κανέναν, γιατί τις περισσότερες φορές νομίζω ότι είναι αντικειμενική και είναι η πραγματικότητα αυτό που περιγράφει ο Στέλιος Παπαδόπουλος. Είναι καταρχήν πολύ καλό παιδί. Από είναι τα για λίγα, μένα... λίγα παιδιά που έχουν ξεχωρίσει το χώρο της δημοσιογραφίας για μένα προσωπικά. Εμένα... Φυσικά έχει γαλουχηθεί ραδιοφωνικά. Ναι, καλά, εσύ είναι, είσαι ο μέντορας. Αλλά λέω ότι είναι πολύ καλό παιδί. Και για μένα αυτό είναι το πρώτο που μετράει. Δηλαδή να είσαι καλός άνθρωπος. Μετά έρχονται τα άλλα. Τα άριστα ΠΑΟΚ και τα αυτά έρχονται μετά. Έξι. Για μένα, για τη δική μου πάντα λογική και αυτά που μετράω. Θα τον κάνω λίγο τσόγλανο εγώ παραπάνω. Όχι, δεν χρειάζεται. Μια χαρά παιδί. Όχι, όχι, δεν τον κάνω. Τσόγλανο, γιατί να το κάνω. Τι τσόγλανο. Λίγο τσαμπουκά, λίγο τσόγλανο. Μια χαρά είναι. Τι τσαμπουκά. Θέλουν οι γυναίκες, θέλουν τσαμπουκά άντρα. Και πού ξέρει ότι δεν έχει τσαμπουκά σε γυναίκες. Ξέρω εγώ τι σου λέω τώρα. Εγώ άσε τώρα. Πού το ξέρει. Θα τον κάνω λίγο πιο μπάσα τη φωνή του. Ναι. Ναι, έτσι, όμορφα, ωραία. Ποιο μπάσα θα κάνει, θα ανοίξει το. Θα δει εγώ τι θα κάνω. Θα, θα έχει κάποια. Θα βγει κανένα δύο-τρει. Το πορκίτο ήρθε. Θα δει κανένα δύο-τρει εβδομάδε μαζί μα. Όμορφα, ωραία. Εδώ είμαστε. Λάθος όροφος. Λάθος όροφος. Ανέβηκε στον έκτο το παιδί στον πέμπτο. Θέλει να πάει κάτω. Τι έχει στον πέμπτο. Γυμναστήριο και σχολή χορού. Κατάλαβα, όλοι στον πέμπτο θα έρχονται από τώρα. Λοιπόν. Όμορφα, ναι. Ποιο, τι. Στον πέμπτο πάει. Ναι, τι εντάξει, γίνεται, όλοι κατεβαίνουν στον πέμπτο από το έκτο. Εμείς τι κάθομαστε εδώ, τρέγια. Πάμε για εμείς στον πέμπτο. Και έτσι που λες, και δεύτερο σκοπός είναι φυσικά να παντρευτείς εσύ. Μέχρι του χρόνου. Φαγώθηκες, ρε άνθρωπα, να με παντρεύσεις. Δεν παντρευτήκαμε μέχρι τώρα, παντρευτούμε τώρα. Έχω βρει και την ύφη, δεν στη λέω. Ναι. Άντε, να μου τη δείξεις μετά κάτι. Ναι. Έχεις συχνές επαφές, αλλά δεν το ξέρεις. Έχω συχνές επαφές. Ναι. Τώρα ναι. Συμπερδεύεσαι γιατί βγαίνεις και με πολλές εθέρες υπάρξεις. Εντάξει, εθέρες όχι, αλλά είναι φιλικές τέλος πάντων. Έθιλε με αρσενικές τα βγορετρέγια, δεν κατάλαβα δηλαδή. Ζάχου, είναι αρπακτικό αυτό. Ναι, ζάχου, αυτό προσέχει, Ζάχου. Πρόσεχε τον Ζάχου. Πρόσεχε τον. Εγώ λέω ότι τι, δεν είμαι. Λέει, αρπακτικό είναι ο τρέγιας. Αρπακτικό είναι. Ναι, τι θέλει τώρα αυτό το παιδί τώρα, δεν ξέρει. Πάρτο, δεν πες στον αέρα, στον αέρα. Βγάλω. Στον αέρα. Αυτό κάτι πήγε να γράψει. Και πήρε τηλέφωνο. Και πήρε τηλέφωνο το Παξιμάρι. Λοιπόν, να ανοίξουμε τις γραμμές. Άνοιξε. Μια που εντάξει, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει ειδησιογραφία βασικά. Κάτι ψηλαδούρες, έτσι. Να ανοίξουμε τις γραμμές 23-10-287 και 3-8, 69-45-287 και 3-8. Οτιδήποτε σας απασχολεί. Και ας μείνει για ποδόσφαιρο. Καταλάβω, ζήμαγο. Ναι, τόσο ναι. Έμπειρος. Ναι. Δεν χρειάζεται ένα ποδοσφαιρικό, είμαστε ποικίλο περιοδικό. Οπότε μπορούμε έχω για... θέμα. Έχω ποιο θέμα έχει. Έχω θέμα, ρε φίλε. Έχει θέμα, τι έχει. Ναι, δεν θέλω να μας πεις, είναι αλήθεια αυτό. Ποιο. Ότι. Τι ώρα έπαιζε ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκό. Ναι, πώς ήμουν. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ναι, τι ώρα έπαιζε. Δεν άκουσα στην εκπομπή χθες. Όχι, δεν άκουσα. Στην ίδια ώρα που έπαιζε Άρης Περιστέρη. Όχι, αργότερα. Μία ώρα αργότερα. Μία ώρα αργότερα. Άρα δηλαδή το Άρης Περιστέρη όταν έπαιζε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ήταν εξελίξη το Άρης Περιστέρη. Λογικά, 5 η ώρα άρχισε ο Άρης, 6 η ώρα άρχισε το... Σίγουρα. Ναι. Καλά και τι, ο πρόεδρος της ΠΑΕ Άρης ναι. Ήταν να δει την ομάδα της καρδιάς του, τον Ολυμπιακό και δεν πήγε να δει τον μπασκετικό Άρη. Ωραία. Να απαντήσω. Ναι, να πούμε, να ενημερώσουμε λίγο τον κόσμο, ναι. Ότι ο κύριος Καρυπίδης, ο Θόδωρος Καρυπίδης, ο πρόεδρος της ΠΑΕ Άρης, ναι. Παρευρέθηκε στο μεγάλο ντέρμπι... Πρόεδρος, όχι μεγάλο μέτοχος, πρόεδρος είπα. Ναι. Παρευρέθηκε στο μεγάλο ντέρμπι που έγινε στην Αθήνα, ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, στο μπάσκετ. Ενώ στο ΆΚΑ. Και η ομάδα του Άρη έπαιζε εδώ με το Περιστέρι. Mm-hmm. Σημαντικό νομίζω μάτς. Σημαντικό μάτς με το πρωτοπόρο. Με το Περιστέρι. Πρώτο είναι το πρώτο. Είναι. 5 στα 5. Μπράβο. Είχε πριν το μάτς 6 στα 6. Ναι, και προτίμησε τώρα εντάξει. Ο άνθρωπος πρέπει να έχει καμιά δουλειά στην Αθήνα. Δεν είναι, ξέρω. Όχι, είναι μόνιμος κάτοικος Αθηνών. Αυτό που ξέρω και γνωρίζω καλά είναι ότι αυτό ήταν λέω... στο γήπεδο γιατί έπαιζε. Από τη δήλωση που έχει κάνει, λέγω. Εγώ δεν ξέρω ο άνθρωπος. Αν ισχύει ακόμα να είναι Ολυμπιακός. Μπορεί ο άνθρωπος να μην είναι ακόμα. Εδώ μπορεί να γίνει Παναθηναϊκός. Απλά έχει πει από μικρό παιδί είμαι δηλωμένος Ολυμπιακός. Ωραία. Έτσι. Και δεν βρέθηκε στην ομάδα του Άρη. Είναι ένα θέμα αυτό. Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό. Να απαντήσω. Να απαντήσω. Ναι, επειδή είπες και το επαναλαμβάνω ότι δεν άκουσες την εκπομπή. Ήταν το θέμα που. Να μην πω κυριάρχησε, αλλά τουλάχιστον στο σχολιασμό μου κυριάρχησε αυτό. Η Γρηγορία που είχαμε εδώ πέρα, που είναι και αυτή ο παδός του Άρη, είχε μια διαφορετική άποψη. Εντάξει, ο Στέλιος νομίζω δεν είπε και τίποτα το παιδί. Είχαμε κάποια τηλέφωνα Αριανών, πήραν και αυτή θέση. Και εκεί ήταν έτσι λίγο διαφοροποιημένες οι απόψεις. Η άποψη δική μου που δεν την άκουσες είναι ότι... καταρχήν θα πάμε στο 1-1 που τα, ναι. που τα είπε. Ο Καρυπίδης είναι πρόεδρος του ποδοσφαιρικού Άρη, Τάσο, δεν είναι του μπασκετικού Άρη. Σωστό αυτό. Του ποδοσφαιρικού. Σωστό αυτό. Ναι. Δεν έχει καμία υποχρέωση να είναι όταν παίζει ο Άρης
Έχεις δίκιο. Ναι. Τι να πω. Δεν λέω όχι. Ένα-ένα θα τα πάρουμε. Μια ναι. παρένθεση, επειδή τα λέμε. Βέβαια, βέβαια. Παρευρέθηκε στο ποδοσφαιρικό ματ, στον ποδοσφαιρικό αγώνα Πανιώνιος Ολυμπιακός. Σωστό και αυτό. Βγήκε φωτογραφίες. Μαζί λοιπόν, με τον Παρπασάβα. Εμένα η άποψή μου, για να μην το. Από την ξέθεσα χθες εδώ στην εκπομπή, είναι ότι δεν με ενδιαφέρει ποιους φίλους έχει. Γιατί ακούστηκαν οι απόψεις ότι ο Γιαννακόπουλος είναι φίλος του. Είναι φίλος του. Εγώ καταρχήν καυτηρίασα το ότι. Όχι το ότι ήταν στο ΆΚΑ. Δεν είναι κακό να είναι. Όχι, όχι. Δεν καυτηρίασα αυτό. Περίμενε. Αυτό σου είπα. Δεν με ενδιαφέρει ποιους φίλους έχει. Δεν με ενδιαφέρει σε ποιο match μπάσκετ θα πάει να δει. Ούτε ακόμη και ποδόσφαιρο, αρκεί να μην παίζει εκείνη την μέρα η ομάδα του, λέω εγώ. Αυτό που εμένα πείραξε, είναι ότι η φιλοφρόνηση και η αγκαλιά με τον πρόεδρο του Μπασκετικού Παναθηναϊκού. Λέω ότι όταν είσαι πρόεδρος του Άρη. Τον Τράκη. Ναι. Και κολλητός σου να είναι. Είναι κολλητός. Γιατί... Και αυτό στο Μακεδονία Παλάς που ήρθε ο Τράκης όμως έκανε επιφημίες για τον ΠΑΟΚ. Αυτό σου λέω. Μεγάλε πρόεδρε και τα λοιπά. Ήταν και ο Γιωργάκης πώς το έκλεισε το Instagram του Γιώργου. Ήταν δύο μέρες, ναι, το είπαμε, το σχολιάσαμε χθες και αυτό. Ήταν δύο μέρες πριν το Άρης ΠΑΟΚ, στο Χαριλάου. Ναι, ναι. Ήταν εδώ στο Μακεδονία Παλάς και πήρε σαφή θέση πέρα του ΠΑΟΚ. Δικαίωμά του. Λέω ότι όταν. Κολλητόσουν να είναι. Αγκαλιά και γέλια με τον Τράκη. Ναι, κολλητόσουν να είναι. Εγώ λέω ότι υπάρχει και είναι αλήθεια ότι είναι κολλητός. Εκτός από κολλητό σου όμως ο Γιαννακόπουλος, εσύ είσαι πρόεδρος του Άρη. Δεν μπορείς να βγαίνεις φωτογραφία και να την. Εντάξει, δεν την πόσταρα αυτό, την πήραν άλλοι. Και να βγαίνεις αγκαλιά με τον άνθρωπο που πριν ένα μήνα έλεγε να χάσει η ομάδα σου. Κάντο, βγαίνεις φωτογραφία, κάνε ό,τι θέλεις, αλλά να μην δημοσιοποιηθεί. Όταν είσαι πρόεδρος του Άρη, θα προσέχεις δύο και τρεις φορές την κάθε λέξη που βγαίνει από το στόμα σου, την κάθε φωτογραφία που θα ποστάρεις. Και το παράδειγμα που έφερα χθες είναι. Όταν γράφω εγώ που δεν είμαι τίποτα στο Facebook, προσέχω. Εσύ είσαι πρόεδρος του Άρη. Δεν μπορεί να μην προσέχεις. Γι' αυτό του έδωσα μία συμβουλή, αν θέλει την ακούει, να το κλείσει το Instagram. Λέω εγώ, όσο είναι πρόεδρος του Άρη. Όπως το κλείσε ο Γιωργάκης. Ο Γιωργάκης το κλείσε. Κλείσω, δεν το έχεις, έτσι είπα. Δεν το έχεις. Γιατί το κλείσε ο Γιωργάκης. Δεν το ξέρω, αυτό είναι δικό σου τέτοιο. Είναι το οικογενειακό. Πού να το ξέρω εγώ. Οικογενειακό. Τι είμαι εγώ, οικογένεια. Πού ξέρω. Ενώ οικογενειακό του ΠΑΟΚ είναι, δεν μπορώ να σχολιάσω. Ναι. Προφανώς. Γιατί προφανώς κάποιος του είπε αυτά που λέω εγώ για τον Καρυπίδη. Για τον κύριο Καρυπίδη. Ναι, κάποιος είναι... του είπε ανάλογα. Μα ήταν ευχαριστημένος ο κόσμος από τα post και τις ανακοινώσεις που έκανε ο Γιουργάκης Σαββίδης. Δεν ξέρω. Ο οποίος είχε τρελή βελτίωση τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Δεν ξέρω. Ναι. Πήρε κανέναν επικοινωνιολόγο. Τα σκεφτόταν μόνος του. Του τα έλεγε κανένας από κανένα site που ενδεχομένως να χρηματοδοτεί. Ξέρω εγώ, να βοηθάει λίγο και τα παοξίδικα site. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ωραία. Με τον άνθρωπο να είναι γερός, να είναι καλά, να βοηθάει την ομάδα, να βοηθάει και όλους τους φίλους του ΠΑΟΚ που τον έχουν περικυκλώσει, τον έχουν έτσι αγκαλιάσει. Κάτι θες να πεις. Αγκαλιάσει σφιχτά, ζεστά. Ζεστά, τίποτα. Φίλε, λέω τα πράγματα με το όνομά του. Όχι, λέω κάτι. Έχει, υπάρχει τώρα, ξέρεις πόσοι τον αγαπάνε τον Γιουργάκη. Ναι. Ξέρεις πόσοι τον αγκαλιάζουν, τον γλύφουν από πάνω ως κάτω. Ναι, όταν τον υπάρχει χρήμα και δύναμη, έτσι γίνεται. Α, μπράβο. Εγώ λέω, για να κάνω έτσι πιο. Καλό είναι. Μεστή την άποψή μου είναι ότι όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο, δηλαδή τραγουδιστής, ηθοποιός, πολιτικός, ποδοσφαιριστής ναι. και πολύ περισσότερο πρόεδρος μιας ομάδος που έχει και σέρνει από πίσω πολύ κόσμο, θα προσέχεις δύο και τρεις φορές. Πρώτον, όταν μιλάς δημόσια, θα προσέχεις τι λες, θα προσέχεις την κάθε σου κίνηση και θα προσέχεις και με ποιους βγαίνεις φωτογραφίες. Ή όταν βγαίνεις με τους κολλητούς σου, που αν ξέρεις ότι αυτός ο κολλητός σου. Τον κόσμο που έχεις από πίσω σου θα το δυσαρεστήσει, δεν θα το δημοσιοποιείς. Είναι πολύ απλό. Κράτησε το εκεί στο κινητό σου τη φωτογραφία, σώσε την και όταν μετά, γιατί δεν θα σε εισαεί πρόεδρος του Άρη, έτσι δεν είναι. Μετά βγάλ το και πες πριν αγκαλιά με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Δεν θα σε πει κανένας τίποτα. Όπως διότι έφερες μία κακά τα ψέματα. Όπως την ψωνίσαμε κι εμείς. Με τον Ιβάν Σαββίδη στην τρίτη του χρονιά, νομίζω που ήταν, δεύτερη τρίτη χρονιά. Με τον Μελισανίδη, λες. Όχι. Με τον Αλαφούζο. Στον τελικό που φάγαμε ντόρτι από το Βάζελο, ναι. αγκαλιά με τον Αλαφούζο. Και το φωνάζαμε εδώ από την εκπομπή, από τις ασπρόμενες πτήσεις, ναι. μην αγκαλιάζεις τους επόμενους δυνάστες σου. Αυτοί θα είναι οι επόμενες δυνάστες μετά την εποχή Ολυμπιακού. Αυτοί θα σε κατακρεουργήσουν, αυτοί θα σε πουλήσουν, αυτοί θα σου γυρίσουν την πλάτη, αυτοί θα κοιτάξουν να σε εκμεταλλευτούν. Αυτός και ο Φραγκούζος και ο Γατούλης. Και άρα. Βγήκαμε αληθινοί.
Μη κάνεις νικοφιλίες, λέγαμε τον Ιβάν Σαββίδη τότε εδώ από τις πρώτες πτήσεις. Εγώ, ο Γρηγόρης το άτομο, ο Γιάννης ο Παναγιωτίδης από το Πανόραμα το παιδί που κάναμε τις εκπομπές και τα λέγαμε εδώ πέρα. Και βγήκαμε αληθινοί. Γιατί νιώθουμε, ρε φίλε. Γιατί τώρα στον ΠΑΟΚ πηγαίνουμε από 5 χρονών. Ξέρουμε, αισθανόμαστε, νιώθουμε, καταλαβαίνουμε, αντιλαμβανόμαστε. Από το 75 πάμε στην Τούμπα. Με τους μπαμπάδες μας, τους καπανιώτες, τους λαχαναγορίτες που μας πήγαιναν εκεί πέρα μέσα και γαλουχηθήκαμε. Και ξέρουμε ότι τη μυρίζουμε τη Στιαπού. Τη βρωμιά τη μυρίζουμε εμείς οι 45 πλάς. Όταν είσαι 40 χρόνια και παραπάνω μέσα στην Τούμπα. Το καταλαβαίνεις, το αντιλαμβάνεσαι, το οσμίζεσαι. Κατάλαβες. Γι' αυτό ο πρόεδρος, γι' αυτό ο Ιβάν Σαββίδης κάποια στιγμή πριν μια τετραετία ήταν. Ζήτησε να μπουν μέσα στο ΔΣ και δύο αντιπρόσωποι, δύο οπαδοί, παύλα συνδεσμίτες. Γιατί δεν εμπιστεύτηκε κάποιους. Και ακόμα δεν εμπιστεύεται, αλλά δεν ξέρω πώς κρατάει εκεί πέρα μέσα. Ωραία. Δεν ξέρω μερικοί πώς μένουν τόσα χρόνια μέσα στον ΠΑΟΚ. Με τόσα που έχουν γίνει, με τόσα σφάλματα, με τόσα λάθη, με τόσα εκατομμύρια ευρώ που έχουν χαθεί από λαδασμένες επιλογές, με τόσους τίτλους αν θέλετε που έχουν χαθεί, με τόσες αδικίες που έχουν γίνει εις βάρος της ομάδος ή τόσα ασφάλματα που έχουν γίνει κατά της ομάδος. Και κάποιοι κύριοι ακόμα παίζουν θέατρο. Είναι οι μαριονέτες, οι καλοπληρωμένες μαριονέτες που δεν έχουν προσφέρει τίποτα μέσα στην ομάδα. Μόνο λάθη. Άρα, εσύ τα είπες τα του ΠΑΟΚ. Εγώ να πω και να το κλείσουμε εδώ πέρα. Ναι. Όποιος φίλος θέλει και να βγει και να πει και την άποψή του όπως το κάναμε και χθες. Τρίχες από μουσικά γένια είναι αυτά. Ρε. Ναι, και εδώ έχει πολλές. Τέλος πάντων. Βρουμάει, να πω ότι είναι δικές μου, δεν είναι. Λοιπόν. Έχουμε κανένα κάλυμα εδώ πέρα, Βασίλη, παίζει από αυτό εδώ πέρα. Ή ελάτε μας κάνετε κανένα αντιγρυπικό εμβόλιο. Εδώ πέρα έχει, ρε φίλε, μπορεί να σου πω 1,5 πόντο. Χνότα είναι αυτό. Είναι η βρωμιά από το δόντι που δεν πλένει. Όχι, ρε. Το σάλιο. Σάλιο είναι. Σάλιο είναι. Βρωμάει, ρε φίλε, θα πάθουμε καμιά χολέρα εδώ πέρα. Ένα καλό έχω. Ένα θα καλό φέρω ένα καλσόνε. Μ' αρέσει που δεν τα βγάζει στον αέρα όλα. Δεν τα βγάζει στον αέρα, ρε φίλε. Λοιπόν, αυτά ένα εδώ. Καλό έχω που δεν αλλάξτε έχω. Αλλάξτε τα. Δεν έχω όσφρηση. Κύριε Τσαλτίδη, κύριε Ζαγόρα, κύριε Σακελαρίδη, κύριε Κωσιφάκη, κύριε πώ είστε εδώ πέρα. Αλλάξτε τα αυτά εδώ πέρα λίγο που μιλάμε. Ελάτε να κάτσετε λίγο να μυρίσετε, γιατί είμαστε μικρά 2 ώρες, κάθε μέρα 2 ώρες είμαστε. Μικρά παιδιά έχουμε σπίτι. Θα πάθουμε κανένα χάρο εδώ πέρα με τις σχολέρες εδώ πέρα. Ναι, ρε φίλε. Ναι, εκτός αν κάθομαι εδώ, κοίτα και κάνω τον Ταρζάν. Πάρε ένα τηλεβόρε τρέγια. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν γίνεται, τι να κάνουμε τώρα. Πάρτε 10 ανταλλακτικά, πόσο έχει, ρε. Σιγά το πράγμα. Να βάλουμε προφυλακτικό, πώ το λένε, έτσι λέγεται. Προφυλακτικό επάνω στο μικρόφωνο. Έτσι λέγεται. Τι να καπάρω το καρσό τη γυναίκα μου, το λίκρα για όλα τα μεγέθη. Πάρε, λοιπόν, τι χαθήκαμε να πάρω, τώρα, φίλε, τι έλεγαμε. Χάθηκα. Αυτό δεν ακούγεται μια εκπομπή. Χάθηκα. Να, Νότιος Αφρική, Παραγουάη, ένα. Λοιπόν. Σε 905 διεθνείς. Έλεγα και για να το κλείσουμε, ναι, γιατί βλέπω και 9 τρέγια. Είπα εγώ τα του ΠΑΟΚ. Ναι, είπες εσύ για τον ΠΑΟΚ. Ναι, είπα. Νωρίς είναι ακόμα, περίμενε. Εντάξει, τι νωρίς, παρά 2 λεπτά. Έχουμε να πούμε να κάνω πράγματα. Θα τα πεις. Λέω για να το κλείσουμε ότι εσύ είπες τα του ΠΑΟΚ. Εγώ να πω για το θέμα που έγινε, την άποψή μου την εξέφρασα. Θεωρώ ότι ήταν λάθος του. Δεν μπορούμε να λέμε μόνο γιατί υπάρχουν πάλι 2 στρατόπεδα. Γιατί το λέτε αυτό, τι εσωστρέφεια είναι αυτή. Λες και δεν πρέπει να λέμε κάτι το οποίο μας πειράζει. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Όπως λέμε και τα θετικά, θα λέμε και τα αρνητικά. Εμπαθής είναι αυτός που βλέπει μόνο το ένα από τα δύο. Ή μόνο τα καλά ή μόνο τα αρνητικά. Αυτός είναι εμπαθής. Είτε συν είτε πλην. Σήμερα μου αρέσει. Πάντα σου αρέσει. Μην λοιπόν, πρόσεχε τι λέω στον αέρα, να μας παρεξηγήσουν. Ναι, εντάξει. Είναι και τη μόδα τώρα αυτά. Κατάλαβες, έχει το νου σου. Είπαμε να σε παντρέψουμε, έχει ξεκινήσει. Πού να φας τη γλώσσα σου, βρε κατσίκι. Βρε κατσίκι. Άρα, ό,τι σωστό βλέπουμε θα το επικροτούμε. Ό,τι λάθος βλέπουμε θα το λέμε. Ήταν, πιστεύω, λάθος, φάουλ δικό μου. Επικοινωνιακό δικό του, αν θέλει, που τον περισσότερο κόσμο. Αν και δεν έκανα γκάλο, βλέπω από τις αντιδράσεις όμως στο διαδίκτυο, τον περισσότερο κόσμο του Άρη τον πείραξε αυτό το πράγμα. Τον πείραξε και άσχημα αυτό. Οπότε, εντάξει, προχωράμε και βλέπουμε. Τα λάθη γίνονται. Σκοπός είναι να μην επαναλαμβάνονται, να μαθαίνουμε. Όφι, έτσι. Όφι Άρης, είναι όφι, Κυριακή 7.30 ώρες. Βρώμα, πότε παίζεις. Τι βρώμα. Σάββατο πριν να παίζω, πάω ξανά. Δεν ήταν με το μπάσκετ. Ναι. Έχουμε πολύ πράγμα. Έχουμε το ΠΑΟΚ Τσέλσι. Ναι. Έχουμε το Τσέλσι ΠΑΟΚ την Πέμπτη. Την άλλη Πέμπτη είναι. Δεν είναι αυτή την Πέμπτη. Συνομίζω αυτή είναι. 21 του μηνός είναι. Όχι, την άλλη, 29 είναι. 29 είναι. 29. Μπορεί να κάνω λάθος εγώ, ναι. 29 είναι, δεν είναι αυτή.
Άμα ήταν αυτή, θα είχε Champions League σήμερα, Τάσο. Δεν έχει Champions League. Την άλλη εβδομάδα έχει. Εσύ πλάκα μου κάνεις. Και ο Λίτιδα. Σιγά λίγο. Μπορεί να κάνω λάθος. Ναι, 29. Έχεις 29 είναι. Δεν θα είχε Champions League. Εντάξει, ρε φίλε, χαθήκαμε λίγο. Εντάξει. Λογικό, αφού είχε εθνικές ακόμη σήμερα. Έχει δίκιο, σου λέω. Έχει εθνικές σήμερα. Έχεις λοιπόν, δίκιο, είναι δίκιο. Την άλλη Πέμπτη. Πάντα έχω δίκιο, τρέχει πάντα. Και πίνω φάντα, να ξέρεις. Τώρα τι να σου πω, να σου πω. Λοιπόν... Όχι. Γιατρός είπε να σε λέμε ναι, να πω. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν... Τι έλεγα, να ορίστε. Λέγαμε για τα μάτσα. Για τα μάτσα έχει και πάω κάτι στο μπάσκετ. Ένα έτσι, άμα βγάλουμε το γόητρο, αδιάφορο παιχνίδι. Από πλευρά. Πάντα βέβαια πάω κάτι, υπάρχει το γόητρο στη μέση, οποιοδήποτε άθλημα και να είναι. Αλλά από πλευρά στόχων, γιατί είναι ένα διάφορο παιχνίδι, κακά τα ψέματα. Ναι, άμα κερδίσετε, θα σου πω εγώ διάφορο ίδιο παιχνίδι. Τη Δευτέρα να ξεσκίσεις, να πω. Τίποτα δεν θα πω. Κατάλαβες. Θα πω ότι κερδίσαμε τον ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ, 68-67 παραδείγματος χάρη. Δεν μπορεί, ρε φίλε, να πανηγυρίσω που κέρδισε τον ΠΑΟΚ. Συγγνώμη, ρε Σιζάκο τώρα. Μας ακούν και οι φίλοι ακροατές. Ναι. Υπάρχει παιχνίδι ΠΑΟΚ άρεση και να είναι αδιάφορο. Είπα... Δεν υπάρχει. Όχι, δεν είπα, είπα το γόητρο είναι. Το γόητρο είναι. Α, ουσιαστικά. Εντάξει, κανείς δεν μπορεί να σου είπα, σε όποιο άθλημα και να παίξουμε, θέλω να σε κερδίσω και το αντίστοιχο. Σε αυτό το πρωτάθλημα μπάσκετ. Εδώ και μια εικοσαετία κοντά, μπορεί να λέω και 25. Πολύ λίγο, μπορεί να λέω 25, λίγο, λίγο λες. Κανείς δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τον πράσινο και τον κόκκινο. Μπορεί. Μπορεί να πάει... Άμα πέσουν λεφτά, μια χαρά μπορεί. Μετά, τι θα πει δεν με μπορεί. Με τα υπάρχοντα δεδομένα. Τώρα έτσι όπως είμαστε... Καλά, με τα υπάρχοντα δεδομένα. Ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, έχει 10 χρόνια κοντά, διοίκηση πρωτοδικείου. Ναι. Με Μπάνε Πρέλεβιτς και τους συνεργάτες του. Να βρεθεί ένας άνθρωπος... Δεν βρέθηκε δηλαδή 10 χρόνια ένας άνθρωπος. Με τόσες γνωριμίες. Να απαντήσω, με τόσες γνωριμίες που έχει ο Μπάνε Πρέλεβιτς, ο Μάτζικ, ο Σταυρόπουλος, ο κύριος Γαλατσόπουλος, που είναι τώρα στην ΕΣΑΚΕ, που είναι. Πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ. Ο κύριος Ζουλατζίδης. Καλός άνθρωπος. Ναι, τόσοι και τόσοι, δηλαδή, εγώ θα σου πω, μόνο τον Πρέλεβιτς σε πω. Που είναι παγκόσμια φυσιογνωμία. Το ξέρει όλος ο κόσμος. Έτσι. Ωραία. Δεν μπόρεσε να βρουν έναν άνθρωπο ο οποίος να έχει μια αλφα οικονομική επιφάνεια. Εγώ δεν σου είπα να. Να έρθει ένας της ευέλειας του Αμπράμοβιτς, να έχει μια σχετική οικονομική επιφάνεια, να είναι συμμαζεμένος, να είναι νοικοκύρης πάνω απ' όλα, να μην είναι παπατζής, να μην έχει ιστορίες με τη δικαιοσύνη και τα αυτά και να αναλάβει ο άνθρωπος τον ΠΑΟΚ. Δεν μπόρεσε κανείς να τον πείσει. 10 χρόνια είναι. 10. Ωραία. Δεν είναι ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, ούτε πέντε. Γιατί όπως πολύ σωστά λέει ο Ζάγος, δεν ξέρω τι έχει πάθει σήμερα. Κρίση ειλικρίνειας τον έχει πιάσει, δεν ξέρω. Πάντα τέλος. Ναι, όπως πολύ σωστά λέει, ή μάλλον εγώ δεν σε προσέχω. Μάλλον. Ίσως. Όπως λέει πολύ σωστά λέει ο Ζάγος, αν δεν πέσει τον Μπακίρι, το Μαρούλι, αν δεν πέσει ένα φραγκάτο, δεν πρόκειται να κάνει τίποτα. Ναι. Δώσε μου εδώ ένα λεπτό και εγώ θέλω και να πάμε και δηλαδή, στο δηλαδή, αν δούμε με ποιου παίζουν. Ένα λεπτό. Δεν θέλω. Άμα δούμε ποιοι παίζουν στον Άρη και στον ΠΑΟΚ τώρα, θα κλαίμε όλοι μαζί. Εντάξει. Θα πάμε εδώ από τον έκτο και θα βάλουμε ένα μαδέρι να πηδάμε απέναντι. Κάνω πάντα την ίδια υποσημείωση, γιατί κάποιοι θα περάσουν, θα πούνε ότι αυτό το σχόλιο το λέω τώρα που είμαι και κάνω μια εκπομπή με τον Τάσο που είναι ΠΑΟΚ και ας πούμε μπορεί να μην το έλεγα στο προηγούμενο ραδιόφωνο που ήμουν αυτό στο Yellow Radio που απευθυνόμασταν κατά 99,99 σαριανούς. Εννοείται. Όσοι με ακούγαν ξέρουν ότι αυτό το σχόλιο το κάνω χρόνια και λέω για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, δύο πράγματα συμβαίνουν. Εγώ θα πω για τον Άρη που φυσικά νομίζω ότι το ίδιο ισχύει και για τον ΠΑΟΚ. Ακούς? Εννοείται. Λοιπόν, λέω. Βέβαια, δύο πράγματα ισχύουν. Ή ψάχνουν και δεν βρίσκουν οι άνθρωποι. Ακούς? Και του ΠΑΟΚ και του Άρη. Ακούω. Ναι, βλέπω εκεί πέρα τέτοιο. Ή ψάχνουν και δεν βρίσκουν. Άρα είμαστε πλέον μικρές ομάδες ή δεν ψάχνουν. Ένα από τα δύο είναι. Εγώ το δεύτερο πιστεύω. Ναι. Ωραία. Άρα ή ψάχνουν, μάλλον ή δεν ψάχνουν, να σπάρω το δεύτερο. Άρα όταν δεν ψάχνεις, κανείς δεν θα σου χτυπήσει την πόρτα. Και να πει, κύριε, είμαι ο Bill Gates, πόσο κάνει το μαγαζί να το πω. Κανείς δεν θα το κάνει αυτό. Ή ψάξαν αρχικά, ναι. Δεν βρήκαν, ναι. Είδαν ότι το καράβι ψιλοκουμαντάρεται, μπορεί να είναι στην τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο θέση, ξέρω εγώ, και κάποιοι εφησυχάστηκαν. Άμα το πας έτσι, εγώ θα σου πω από την άλλη πλευρά της όχθης, ότι ήρθε κάποιος, δεν θα σου πω, ο Bill Gates, πάλι το ίδιο, να κάποιος έβρωσε οικονομικά και μπορεί να τον είπε αυτός που λες εσύ. Έλα ρε, πού να μπλέκτης τώρα, σήκω φύγε από εδώ. Γιατί δεν το βλέπεις έτσι. Άρα. Γι' αυτό λέω. Όχι, το αντίθετο, το ανάποδο είπες. Όχι, εγώ είπα ότι ή αρχικά ψάχτηκαν, βρήκαν κάποιους ανθρώπους, δεν βρήκανε κάποιους ανθρώπους αρχικά. Ναι. Μετά όταν βρήκανε 2-3 ξέρω εγώ, ίσως να ήταν κάπως αργά για αυτούς που περιμένουν να έρθει ένας επενδυτής. Ναι. Εγώ λέω ότι. Εντάξει, δεν μπορώ να μιλήσω διαφορετικά. Ποτέ δεν είναι αργά, λέω εγώ. Πάμε στο διάλειμμα. Ένα λεπτό, Βασίλη. Το ξαναλέω.
ή δεν ψάχνουν αυτοί που ηγούνται των ομάδων εδώ, εγώ μιλάω για τον Άρη, ή δεν ψάχνουν, ή άμα ψάχνουν και δεν βρίσκουν, σημαίνει πλέον ότι είμαστε μικρή ομάδα και ο Άρης, ο ΠΑΟΚ θα πει αυτός, για τον Άρη μιλάω εγώ, και πλέον να συμβιβαστούμε με αυτό. Τρίτη λύση δεν υπάρχει. Ή ψάχνουν και δεν βρίσκουν, άρα τι να κάνουμε ρε φίλε, να περιμένουμε να πιάσουμε τον Τζόκερ, ξέρω εγώ, το αμερικάνικο και να δούμε χαρά, ή ένα από τα δύο. Δεν υπάρχει, δεν θέλω να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Και για όλα αυτά η Αθήνα και ο τέτοιος, να λέμε και κάποια πράγματα, υπάρχει, να μην εθελοτυφλούμε, εντάξει. Υπάρχει και ο ερασιτέχνης των ομάδων, η μάνα του συλλόγου που λέμε. Okay, εδώ, είναι ΚΑΕ, εδώ είναι ΚΑΕ. ΚΑΕ. ΚΑΕ είναι εδώ. Και... ΚΑΕ είναι εδώ, δεν υπάρχει. Τι σημασία έχει. Υπάρχουν, αυτή τη στιγμή δύο φορές το ίδιο σχόλιο δεν έκανε εδώ, ναι, πέρα. Είπα, κύριε Γκουλιέλμο, μπράβο, κάνεις, προσπαθείς να μειώσεις, να κάνεις, να πληρώσεις. Έχεις στο μυαλό σου να ψάξεις ταυτόχρονα και κάποιον, όχι Αγγελόπουλο, όχι Γιαννακόπουλο, δύο σκαλιά πιο κάτω. Δηλαδή, το κάνεις. Δύο φορές το σχολείασα. Αυτό είπες, αλλά άλλο λέω. Δηλαδή, άμα πάει τώρα ο Θανάσης ο Κατσαρής, ναι, που είναι ο πρόεδρος του ΑΣΥΓΜΑ. Ναι. Και πάει και πει στον Πάνε, σου έχω να επενδυτεί. Τι θα πει ο Πάνε, ναι, όχι. Όχι, βέβαια, ανάλογα. Μπορεί να πει και όχι, δεν ξέρει. Δεν ξέρω. Δεν τα ξέρω αυτά. Θα το μάθω την Παρασκευή που έχει συνέντευξη. Εγώ είπα τις δύο περιπτώσεις. Δεν υπάρχει τρίτη. Ναι. Και δεν πρέπει να θέλω τίποτα. Καλό θα είναι όσοι δημοσιογράφοι παρευρεθούν στη συνέντευξη του Μπάνε να κάνουν κάποια κέρια ερωτήματα και όχι τα συνηθείς που βαριέται ο κόσμος να τα ακούει. Κάποια hot ερωτήματα να κάνουν ιδίως οι δημοσιογράφοι του ΠΑΟΚ, οι μπασκετικοί. Λοιπόν. Στον Μπάνε Πρέλεβης, γιατί υπάρχουν αναπάντα ερωτήματα που θέλει να μάθει ο κόσμος και δεν έχει τη δυνατότητα να τα κάνει κατηδίαν. Οπότε ο αντιπρόσωπος του κόσμου θα είναι ο εκάστοτε δημοσιογράφος του ΠΑΟΚ, του μπασκετικού, που θα πάει να μιλήσει στον Μπάνε Πρέλεβης. Περιμένουμε να δούμε. Πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά το 23-10-287-38 θα είναι δικό σας, όπως και το 69-45-287-38. FM και ενώ το μήνυμά σας, στη σκέψη σας, το 54-5-26. Και όσοι στείλετε ονοματεπώνυμο, κερδίζετε διπλή πρόσκληση για το match Chelsea PAOK που θα δείτε στο θέατρο Βεργίνα, στο Ρίτσι Καζίνο, 5-29 Νοεμβρίου στις 10 το βράδυ. Η πρόσκληση θα περιλαμβάνει, καταρχήν θα είναι διπλή, και θα περιλαμβάνει είσοδο στο θέατρο Βεργίνα για τη μετάδοση του αγώνα, περιόριστη μπύρα και λαχνό για τις κληρώσεις του ημικρόνου με πλούσια δώρα. Η είσοδος είναι δωρεάν, πρέπει να έχει κλείσει όποιος στείλει μήνυμα το 21ο έτος της ηλικίας του για να μπορεί να μπει στο καζίνο, και για την εγγραφή του να έχει την ταυτότητα, το διαβατήριο ή το δίπλωμα οδήγησης. FM κενό, όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 54-526, Chelsea PAOK, διπλή πρόσκληση για το Regency Casino, για το θέατρο Βεργίνα, 5η 29 Νοεμβρίου στις 10. Διάλειμμα, Βασίλη Καβαδία, και ερχόμαστε. Όπως και... Βασίλης Καβαδίας. Έκανε την κάθε ηλική... φορά, αλλά σήμερα δίνει ρεσιτάλο, Βασίλη. Έδωσε την ιδέα ο μεγάλος Τάσος Τρέγιας. Τι ιδέα έδωσε για το... Bonnie Tyler, ρε φίλε. Δεν την ξέρεις, πού την ξέρεις. Bonnie Tyler, δεν ξέρω εγώ, ρε. Εσύ από το Πορκίτο την έμαθες την Bonnie Tyler. Πού την έμαθες την Bonnie Tyler. Δύο καζανάκια την άλλαξα εγώ το 1991. Την Bonnie. Που την Bonnie, το τρομπόνι άκουσες. Θες και Bonnie, πάρτε να. Ας είστε εδώ, σας πάρω το κάρφωμα. Καλάθι και φάουλ. Λοιπόν. Υψηλής παροχής. Ράδιο Μαρμίτα. Στο Λίμπερο 107,4 είμαστε. Όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή 10 ως 12. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 8 ως 10. 23-10-287-38, 69-45-287-38 το τηλεφωνικό κέντρο ανοιχτό. Live. Ναι, άμα δεν, ναι, άμα έχει δυνικές, ξενερώνει ο κόσμος, εντάξει, τηλέφωνα δεν παίρνει, συμμετοχή δεν έχει. Τι να πει τώρα, να βγει να πει, καλά ρε Άγγελε. Καλά ρε Άγγελε Αναστασιάδης, έχω και σε μεγάλη εκτίμηση αγγελόσκυλο, μεγάλο αγγελόσκυλο ήμουν από παλιά, αλλά άρχισα λίγο να τρελαίνομαι τώρα. Άρχισα με γυρνά τα μάτια να γράφουν τίλ, δηλαδή, με αυτό που είδα, γιατί έκατσα, είδα λίγο την εθνική. Κολύριο ήθελε. Είχε μέσα μπάρκα. Πρόσεξε τώρα. Είχε μέσα τον άλλο, το πώς το λένε, δεξιά, εντάξει, που παίζερε. Μπακάκι. Μπακάκης. Άκου τώρα. Άκου ΑΕΚ. Γιανούλη. Άκου ΑΕΚ λίγο. Μπάργκας. Ένα μέτρα. Μπακάκης. Ναι. Δύο. Ποιος έβαλε αυτόν τον γκολ. Γαλανόπουλος. Γαλανόπουλος το λένε αυτό που έβαλε. Λαμπρόπουλος. Ο Λαμπρόπουλος. Τι είπα, Γαλανόπουλος. Ναι, Λαμπρόπουλος. Λαμπρόπουλος. Τρεις. Μπακασέτας. Αλλαγή δεν είχε, βασικό τον είχε Μπακασέτας. Τέσσερις. Τέσσερις. Κάτσε κι άλλον είχε. Ποιον είχε ραπτυπέ. Μάνταλο αλλαγή τον έβαλε. Μάνταλο, πέντε. Αλλαγή τον έβαλε. Βάλε και τον Λιβάγια να τιμωρηθεί η εθνική, όπως τιμωρήθηκε ο ΠΑΟΚ με το Λιάσο Λουκά. Αλλαγή τον έβαλε. Εντάξει, δηλαδή είπαμε αλλάξουν 5-10 πράγματα μέσα. Ο Γκαρέλ, γιατί δεν λες τον έβαλε, δεν παίζει στον ΠΑΟΚ και έπαιξε εθνική. Αλλά εσύ, Άγγελε, βάζεις τώρα 5 παίκτες από την 5η ΑΕΚ
που σέρνεται και ο Μάνταλος στο ντέρμπι άφησε την μπάλα ενώ έβγαινε τέτα τέτ γιατί κουράστηκε. Είναι δυνατό ρε Άγγι να τα κάνεις εσύ αυτά. Και βάζει σιώπη μέσα. Μπουχάλα, βάλ το σιώπη, χίλιες φορές, τι λες τώρα. Κλάει σαν ότι. Είχε μπουχαλάκι σοβαρά. Είχε μπουχαλάκι και την είδε και Φραντζέσκο. Δεν είσαι που το έγραψε στο φουγκού. Δεν έβλεπα να. Α, δεν έδινα σιώπη. Ο μπουχαλάκι έκανε δύο σουτ έξω από την περιοχή σε τέσσερα λεπτά. Σοβαρά τώρα, χωρίς πλάκα, γιατί χτες σχολιάζαμε για εθνική. Είχε βασικό μπουχαλάκι. Εντάξει, έκανε. Ναι, σου λέω. Προφανώς έβαλε διαφορετικούς από ό,τι έβαλε στο προηγούμενο παιχνίδι με τη Φιλανδία. Τέλος πάντων, αυτή το σχόλιο μου και το χθεσινό ήταν ότι στερείται πολύ αυτή η εθνική ικανοτήτων και παιχτών με φαντασία έτσι και να ξέρουν και τα βασικά, λέω εγώ. Τέλος πάντων, μπορεί να είμαι και λίγο πιο σκληρός. Πάμε στον φίλο. Πάμε στον φίλο, καλησπέρα. Γεια χαρά. Γεια και χαρά και στους δύο. Γεια σου, φιλάρετε. Καλησπέρα. Έχει σίγουρα αυτό, για να ξεκινήσω από αυτό που μιλούσατε. Ναι. Είναι και μια τακτική για να κάψεις κάποιους που οι άλλοι από κάτω από την Αθήνα θα λένε γιατί δεν τους βάζει. Τώρα δεν μπορούν να πούν κουβέντα. Ναι. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι μου ανέβασε την πίεση. Το εκρηκτικό δελτίο, ποιος το λέει, το ξέρετε, του Καρατζαφέρη. Το ξέρω, τον είχα λοχαγώ αυτόν τον δημοσιογράφο. Ωραία. Αυτός λοιπόν σήμερα είπε συγχαρητήρια, είπε μπράβο στον Τζουκαλά. Για αυτό που είπε για τον είναι Ολυμπιακός μέχρι αηδίας, δεν το αντέχει και πρέπει να το εκφράζει ακόμα και με αυτόν τον τρόπο. Ήτανε τραγικότατος με το να περιγράφει ότι το καημένο το παιδί δεν είπε και τίποτα. Ένα πίθηκος είπε, αλλά το είπε γιατί σκαρφάλωνε στην μπασκέτα ο άλλος. Όχι ότι είχε χρώμα άλλο. Το πίθηκος λέει, βγήκε ο Τσουκαλάς και είπε συγγνώμη στην οικογένεια Αντετοκούμπο. Αλλά ναι, αλλά δεν είπε για το πίθηκος. Ναι, το πίθηκος λέει, το δικαιολογήθηκε, το είπα λέει, όχι λέει για το χρώμα. Αλλά ναι. Του Αντετοκούμπου, του αδερφού του Γιάννη, λέει, για την οικογένεια. Το είπα, λέει, για αυτά που έκανε μέσα στον αγώνα. Ναι, ότι σκαρφάλωνε στην μπασκέτα. Άκου τώρα, κολοτούμπα. Εντάξει, καλά. Εντάξει, ο κλόν του Τσίρκο Μεντράνο. Και λέω, αν πίθηκο λέγανε έναν από τους μαύρους του Ολυμπιακού, τι θα γινότανε. Άντε. Γιατί είναι ωραίο να προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε τα δικαιολόγητα. Είναι ωραίο να δημιουργεί συνθήκη από ένα γήπεδο που το έχεις τεινάξει στον αέρα, απορώ εκείνο το γήπεδο της Παναχαϊκής, είτε το Παμπελοπονησιακό που το λένε ουσιαστικά, και είναι κρατικό, ποιος θα πληρώσει αυτά που έχουν καταστραφεί, εμείς πάλι. Δηλαδή τουλάχιστον δεν δίνεις την υποχρέωση στην ομάδα που τα έκανε να αναγκαστεί να τα πληρώσει. Θα τα πληρώσουμε εμείς, σαν κράτος. Γιατί? Και πας και αποδέχεσαι, δεν ξέρω αν διαβάσατε τι έχει γίνει. Για πες. Ενώ έλεγε ότι έτσι και έχει καταγραφεί σε βίντεο, έτσι και το έχει γράψει ο παρατηρητής, έτσι και το έχει γράψει η αστυνομία. Α, δεν αλλάζει. Από τη στιγμή που γράφτηκε θα τιμωρηθείς. Λοιπόν με τον Ολυμπιακό όλα όσα γραφήκανε δεν τα λάβαν υπόψη τους. Γιατί? Γιατί λέει στον έναν δεν τα είδε ο ίδιος. Καλά, στον άλλο τον Κομίνη που δεν τα είδε και έγραψε ότι μια ώρα μετά έγιναν τα γεγονότα στο Βόλο και τιμωρηθήκαμε εμείς, εκεί πώς πήρε υπόψη του το γραπτό. Φιλάρετε, άστους να πάρουν και τους βαθμούς πίσω, εγώ να, θέλω να δώσουν στην ΑΕΚ, να μην τιμωρηθεί και ο Ολυμπιακός, θέλω, καθόλου με αφαίρεση βαθμών, εντάξει, και να πάρω το πιο αρσενικό πρωτάθλημα των τελευταίων 50 ετών. Το πιο γνήσιο. Πρέπει να έχουμε και δικαιοσύνη, Αναστάσια. Ναι, αυτά. Δικαιοσύνη. Στα έχω πει και τα προηγούμενα, στις προηγούμενες εκπομπές, στους προηγούμενους μήνες, φιλάρετε. Το απόστημα του καρκίνωμα για να φύγει δεν φεύγει εύκολα. Χρειάζεται πίστοση χρόνου. Βήμα με το βήμα. Χρόνο με το χρόνο. Ξέρεις τι έκανε ο Τσουκαλάς θα καθαρίσει, για να το θα καθαρίσει η μπουγάδα, φιλάρετε, να ξέρεις. Ξέρεις τι έκανε ο Τσουκαλάς για να το ισορροπήσει. Έβαλε ένα φανελάκι που έγραφε. Τα θύματα από το μάτι και από το άλλο που είχαν πεθάνει, από τις πλημμύρες που είχαν. Τη μάντρα. Ναι, από τη μάντρα. Δεν θα ζητήσετε συγγνώμη, κύριε. Πώς τον λένε, τέλος πάντων. Άκου τώρα, έχω χάσει και τον πρωθυπουργό, τέλος πάντων. Ο Τσίπρα, ναι. Λοιπόν, αυτά όλα δείχνουν ότι πραγματικά έχουν πανίσχυρη προπαγάνδα. Τέτοια προπαγάνδα
δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει με τίποτα. Τίποτα. Ο συγκεκριμένο κύριο, επειδή τώρα εντάξει δεν είναι και αξία που μιλάμε, αλλά πρέπει να τον απαγορέψει το ραδιοτηλεοπτικό να ξανακάνει εκπομπέ. Με τη συμπεριφορά που έχει. Με το βρίσιμο και θα ακούσει δημοσιογράφους σαν αυτό τον κύριο και σαν μερικούς ακόμα να λένε ότι είναι μεγάλη αυστηρή, πολύ αυστηρός έπεσε ο Πέλεκης. Πάντως... Γιατί έχουν τον τρόπο να μπορούν να κάνουν το άσπρο μαύρο. Μπορούμε να καταλάβουμε όλοι το πώς λειτουργούν αυτοί οι άνθρωποι της συγκεκριμένης ομάδος συνολικά σαν οικογένεια. Γιατί είχαμε και τις δηλώσεις του εκπροσώπου τύπου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ δικαιολογούσε τον κύριο Τσουκαλά για τη ρατσιστική επίθεση που έκανε κατά την οικογένεια Αντετοκούμπο. Καταλαβαίνουμε όλοι το τι. Μα είναι τραγικό. Δηλαδή, τι προσπαθείς να δικαιολογήσεις. Όταν λες κάποιον πίθηκο, ποιον θα πεις, τον Τρέγια. Ναι. Θα πεις κάποιον που σίγουρα τον έχουν βάλει, δηλαδή έπρεπε να πεις τις άλλες λέξεις που λένε, δεν φτάνει αυτό. Και αλλάζω θέμα γιατί κανονικά ήθελα να σας πάρω για το προηγούμενο που είχατε στο μπάσκετ. Για μένα, ακόμα και κάποιος που θα βάλει τουλάχιστον, τι να πω, 10 εκατομμύρια, 15 εκατομμύρια και θα πάρει 4 πρωταθλήματα. Πόσα χρήματα θα πάρει πίσω από αυτά τα 15 εκατομμύρια όταν θα πάρει τα 4 πρωταθλήματα? Όσα παίρνει και ο Αγγελόπουλος και ο Γιαννακόπουλος. Είναι... Όχι, γιατί Αγγελόπουλος και Γιαννακόπουλος πηγαίνουν στο Champions League. Ναι. Εμείς δεν μπορούμε να πάμε, είναι κλειστό το κλαμπ. Άμα κάνεις ομάδα με 15 εκατομμύρια budget, θα παίξεις, εγώ λέω, 100% Ευρωλίγκα. Μπορείς να κάνεις αίτηση. Όταν ο δικός μας ο Λάσκαρης την πρώτη χρονιά πήγε και συναντήθηκε με τον Μπερτομέου, αυτό τον είπε ο Μπερτομέου. Κάνε ομάδα για να παίξεις. Ναι. Παίξε τώρα, τον είπε στη δεύτερη την τάξη, ναι, μετά την Ευρωλίγκα, και κάνε ομάδα. Και φυσικά ο άλλος ήξερε ότι δεν μπορεί να κάνει. BSL. Ναι. Όχι, το μπάσκετ είναι το άλλο. Το στο EuroCup. Συγγνώμη, ναι. Τον είπε, παίξε BSL στην Ευρωλίγκα. Όχι, BSL είναι αυτό που παίζει τώρα. Ο Πάοκ και ο Άρης παίζει. Τον είπε, παίξε στο EuroCup. Παίξε στο EuroCup και αν υπάρχουν τα εχέγγυα και κάνεις ομάδα για EuroLeague, ναι, φυσικά θα παίξεις. Με λίγα λόγια το λέει, με 500.000 budget. Εντάξει, τότε είχε ένα με ενάμιση. Τι κλάιμαν να έρθεις εδώ σε εμάς, δε φίλε, που έχουμε από 20 και πάνω. Εντάξει, δεν έχουν όλες 20, αλλά εντάξει. Να έχουν βάλει μια άλλη ομάδα και να έχουν βγάλει μια άλλη. Πώς δεν έχει, βέβαια. Τώρα δεν τις θυμάμαι, φυσικά. Δεν είναι όλες συνέχεια οι ίδιες ομάδες. Μία-δύο ομάδες. Καταρχήν, βέβαια. Δηλαδή. Καταρχήν, μία, βέβαια, που αυτό δεν είναι κριτήριο πάνω σε αυτό που συζητάμε. Η μία ομάδα που παίρνει το EuroCup παίζει την επόμενη χρονιά Ευρωλίγκα. Και πέρσι, παραδείγματος χάρη, νομίζω πια. Δεν θυμάμαι τώρα, άμα δω τις ομάδες, αργότερα θα σου πω ποια μπήκε φέτος. Λογικό είναι. Και θα αυξηθούν και οι ομάδες στην Ευρωλίγκα. Δεν είναι χαζός ο Ισπανός. Δεν είναι χαζός. Μακάρι να υπάρχει προοπτική. Τότε ένας που έχει χρήματα θα μπορούσε να το σκεφτεί. Να σου το πω διαφορετικά, για να το καταλάβεις, ναι, λίγο. Φεύγει ο Αγγελόπουλος και ο Γιαννακόπουλος. Και ο Ολυμπιακός έχει 500.000 μπάτζετ, 1 εκατομμύριο. Τι νομίζεις, θα πέσει στην Ευρωλίγκα? Δεν ξέρω. Εγώ φυσικά θα το σουτάρουν, λέω εγώ. Έτσι λέω. Είναι δυνατόν. Ναι, υπάρχουν κάποια. Αυτό που ξέρω, όπως ακούω, γιατί δεν έχω ασχοληθεί, ναι, λένε ότι είναι κλειστό κλαμπ. Και αυτοί οι δυο θα είναι συνέχεια, ναι, και δεν μπαίνει κανένα. Κλειστό όσο κάποιες προϋποθέσεις υπάρχουν. Φεύγει, σου λέω, ο Αγγελόπουλος, φεύγει ο Γιαννακόπουλος. Και την παίρνει την ομάδα εγώ και εσύ. Και έχουμε τα έσοδα και έχουμε 2 εκατομμύρια και 1,5 εκατομμύριο. Τι, επειδή λέγεται Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα παίζουν, νομίζεις? Και κάνει ο Άρης 20, έρχεται ένας και τον παίρνει και κάνει 15 εκατομμύρια. Δεν θα πάει ο Άρης, νομίζεις? Δεν γίνονται αυτά. Δεν έχουν κλειστό συμβόλαιο. Όλα τα συμβόλαια. Όλα τα συμβόλαια και παικτών και ομάδων και αυτά είναι για να σπάνε. Τι θα πει κλειστό συμβόλαιο? Δηλαδή, okay, σου λέω ένα παράδειγμα. Όχι, δεν το ξέρω κι εγώ, σου λέω παράδειγμα. Δεν είναι ένα παράδειγμα που μπορεί να γίνει. Δεν είναι εσά εκεί πέρα και ο Γιαννακόπουλος και ο Αγγελόπουλος. Λέει, ο δε Γιαννακόπουλος πριν 2 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, είχε πει τα παρατά η οικογένειά μου. Δεν είχε βρεθεί κανένας και έτσι συνέχισε. Δεν είχε βρεθεί αγοραστή. Δεν ξέρω τι γίνεται έτσι. Δηλαδή, αν σε περίπτωση. Και εγώ δεν ξέρω, πιθανό λόγο. Έχεις έσοδα. Mm-hmm. Ο άλλος γιατί να έρθει στην ομάδα? Δεν είναι θέμα. Γιατί δηλαδή, είναι ένα σπόρο όπως και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Είναι ένα ακριβό σπορ, ένα ακριβό χόμπι για κάποιους οι οποίοι για τους δικούς τους λόγους θέλουν να επενδύσουν εισαγωγικά. Όταν λέμε επενδύσουν, δεν βγάζουν λεφτά. Κανείς δεν βγάζει ούτε από το ποδόσφαιρο ούτε από το μπάσκετ. Σίγουρα, αλλά έχουν όμως κάποια έσοδα. Δηλαδή, ο Γιαννακόπουλος μπορεί να μπαίνει μέσα, αλλά τα μισά λεφτά τα παίρνει. Σωστά, σωστά. Αυτοί έχουν περισσότερα έσοδα. Κάνει και εσύ ομάδα να έχει και εσύ περισσότερα έσοδα.
Έτσι είναι. Okay, έγινε. Να σε καλά. Καλό βράδυ. Γεια και χαρά. Γεια. Καλό βράδυ. 2310-287-888 και 6945-287-388. Έχουμε γραμμή. Πάμε στο φίλο. Τροπαλούλιδες, FM και ένα σχόλιο μήνυμα. Αποστολή στο 54526. Πάμε. Φίλε. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα στις πιο γάργαρες ραδιοφωνικές φωνές. Γάργαρες. Καλησπέρα και στο Βασίλη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σήμερα εντάξει, έκανε την έκπληξη. Έκανε την έκπληξη, πήρε μισή ώρα νωρίτερα. Πραγματικά σπάς ρεκόρ. Γιατί παρά 10 παίρνει παρά 5. Κανονικά break. Και και πάντα πάμε εκεί. Αλλά δεν με βγάζετε. Τι να κάνω. Αλλά πάμε, έχει δίκιο, πάμε στο break τώρα. Γιατί είναι διαφήμιση. Έλα, πάμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα για το μπάσκετ, παιδιά, έχει ένα δίκιο ο Ζάχος. Money talks είναι καθαρά. Άμα κάνεις ομάδα όπως έκανε οι Ρώσοι και στην Ταρφάσα και οι Τούρκοι. Η Μπάγκερ, φίλε. Η Μπάγκερ που πέσει τώρα ξεκινάει. Μπάγκερ Ολυμπιακός. Τώρα που μιλάμε. Βέβαια, φίλε, άμα χώζει λεφτά, εννοείται ότι θα κάνεις. Τώρα, άμα αρχίσει και ο Παναθηναϊκός και βάλει 500.000 και τώρα 30 και 40 πόντους σε κάθε παιχνίδι. Θα τον πει στο καλό. Έτσι θα τον πει. Τι θα τον πει, θα τον αφήσει επειδή ο Παναθηναϊκός. Από εκεί και πέρα, φυσικά και τα λεφτά δεν τα παίρνουν πίσω στο μπάσκετ, να πω κάτι γιατί δεν είναι ποδόσφαιρο, αλλά πάμε σε φορολογικά τώρα. Αυτοί οι άνθρωποι αποφορολογούνται και φοροελαφρύνσεις. Ναι, εντάξει, φοροελαφρύνσεις. Δηλαδή για να τα πληρώσει την εφορία, τα χώνουν στο χόμπι στην ουσία και έτσι είναι. Έχουν και γίνει και λίγο ματαιόδοξοι. Έχει. Ναι, ρε φίλε, γιατί. Συγγνώμη, αυτό είναι μικρό πράγμα, ρε φίλε. Συγγνώμη, για ένα πλούσιο. Είναι, αυτό η στεροφημία είναι μικρό πράγμα. Εννοείται. Δεν ξέρω, είναι κάτι τώρα που... το να έχεις 100 εκατομμύρια στην τράπεζα και 500 στα Κέιμαν και 600 εκεί, λες εντάξει θα δώσω και 10 και να κάνω το κόπο. Θοδωρέ, τον Κοντομινά, που ήταν και είναι τεράστιος επιχειρηματίας. Ναι. Πριν αναλάβει τον Άρη τον ήξερες? Όχι. Ναι, όχι. Εγώ σε πληροφορώ, τότε δούλευα νύχτα, ήμουνα σε ένα μαγαζί που... Το αφεντικό μας ξεκίνησε στην Inter American τότε. Μας έκανε ένα δώρο όλο το υπαλληλικό προσωπικό. Άκουσες, ένα χρόνο. Ένα χρόνο μας έκανε ασφάλεια και κάποια από αυτούς τη συνεχίσαμε. Εγώ τη συνέχισα. Φυσικά για λίγο καιρό, ακόμη για άλλα 2 χρόνια. Δηλαδή πλήρωνα 3 χρόνια τον Κοντομινά και δεν τον ήξερα. Τον έμαθα όταν ανέλαβε τον Άρη. Και μου λες τώρα είναι μικρό πράγμα αυτό. Μπήκε στο Χαριλάο σαν τον Ιούλιο 4 και χαίρε, αλλά προφανώς αυτό δεν τον άγγιξε τον Κοντομινά. Πέσαμε στην περίπτωση που δεν τον άγγιζε αυτό το πράγμα. Άλλος, αν μπει στο γήπεδο, μπει στην Τούμπα, μπει στο Χαριλάο και 25.000 κόσμο τον έχουν σαν το Ρωμαίο Αυτοκράτορα, τρώνε το μικρόβιο και λέει εδώ πέρα είμαστε. Αυτόν δεν τον άγγιξε. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Από εκεί και πέρα, για να πάμε τώρα, γιατί δεν έχουμε σήμερα και μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, γιατί πονάμε. Γιατί κάποτε, ρε παιδιά, οι προέδροι, και όχι μόνο οι προέδροι, και οι παρατρεχάμενοι του, ήταν γνώστες και ψάχναν στα τοπικά τα προθλήματα. Δηλαδή, ξέρανε στη Θεσσαλονίκη ποιο είναι το ταλέντο, ποιο είναι ο επόμενο παίκτη, ποιο είναι ο καλύτερο σκόρερ, ποιο είναι το καλύτερο χαφ στην Β' Εθνική, ας πούμε. Το τσιμπούσαν, το φέρναν στο Μπάουκ, στον Άρη, κατάλαβες. Αυτό σήμερα δεν υπάρχει. Όλοι ψάχνουν το Λατίνο, τον Ιουγκοσλάβο, το δεν ξέρω εγώ τι. Για ποδόσφαιρο μιλάς τώρα. Και για ποδόσφαιρο και για μπάσκετ. Και στο μπάσκετ το ίδιο έγινε. Εσύ αυτοί που έρχονται στο μπάσκετ είναι για λάθο. Στο μπάσκετ, δηλαδή... βγάλαμε μόνοι μα, βέβαια θα γινόταν αυτό αργά ή γρήγορα, απλά εμεί το επισπεύσαμε και ο Άρης και ο Μπάουκ, αν θυμάσαι. Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ ήταν οι προτεργάτες του σημερινού ΕΣΑΚΕ. Δηλαδή αυτοί κάνανε το επαγγελματικό. Έκανες επαγγελματικό. Ναι, έκανες επαγγελματικό. Θα γινόταν, δεν λέω ότι δεν θα γινόταν. Θα γινόταν μετά από 10 χρόνια. Το έκανες επαγγελματικό, τι περιμένεις? Αφού στην Αθήνα είναι τα πάντα, όλο το χρήμα εκεί είναι. Άντε γεια. Γεια σου. Αλλά κοίταξε, και εμείς είχαμε καλές ομάδες. Πάλι με νοικοκυριό καλό, έκαναμε καλές ομάδες. Είχαμε γηγενείς παίκτες, κάναμε καλά συμβόλαια. Μην την ψάξεις τώρα, τα λάθη και τη σήμερα ημέρα. Έτσι, όταν στο εφηβικό σου, εσύ που δεν το ξέρεις, ας πούμε, εγώ τότε ήμουν κοντά, είχα ένα φίλο, ο Δημήτρης Κυριακού ήταν προπονητής. Στο μπάσκετ, ας πούμε, είχατε τότε Χρυσικόπουλο, Σταμπουλή, Παπα-Νικολάου, Μούρτο. Όλοι αυτοί παίζανε, ήταν η καλύτερη φουρνιά του Άρη στο εφηβικό. Ναι. Και όταν τον Παπα-Νικολάου τον έπαιρνε και στο Μαντσόν, ο Κομωτής, δεν τον έβαζε να παίξει ένα λεπτό, λέγανε δεν μπορεί να σηκώσει τη φανέλα του Άρη. Και μετά τον πήρε Ολυμπιακός, πήγε NBA, ας πούμε. Δηλαδή για τραγικά λάθη. Κατάλαβες. Μόνοι μας βγάζουμε τα μάτια μας. Δηλαδή δεν εμπιστευόμαστε τα δικά μας τα παιδιά. Όταν είμαστε στα πατώματα και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Εν πάση περιπτώσει αυτοί το ξέρουν καλύτερα. Τώρα από εκεί και πέρα πάμε στα δικά μας. Στάσω. Ναι. Για τον Ουάρντα δεν ξέρω τι γίνεται. Κάτι εμένα που προσωπικά με πειράζει. Και ό,τι με πειράζει θέλω να το λέω. Έτσι. Ναι, καλά κάνεις. Δεν ξέρω τι γίνεται με αυτό το παιδί. Θεωρώ δικό μας μεγάλο λάθος. Πέρσι ήταν ο καλύτερος παίκτης του πρωταθλήματος. Ναι, είναι κακός χαρακτήρας. Δεν ξέρω εγώ τι πίνει, καπνίζει, ξενυχτάει. Δεν ξέρω τι. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Αυτό το παίκτη θα πρέπει η ομάδα, ο οργανισμός, το κλαμπ
να τον βάλει μέσα 5, 10, 20 λεπτά να καταφέρει να τον πειθαρχήσει, να τον διθασεύσει, να τον βάλει από κάτω να παίξει. Αυτό δεν γίνεται, ρε, δεν είναι μόνο θέμα του προπονητή. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, είκοσι. Τρεις που μάθαμε και καμιά δέκα που δεν μάθαμε. Τι να το κάνουμε δηλαδή. Κοίταξε, το, πρέπει να τον ομαδοποιήσει. Μα δεν γίνεται, ρε φίλε. Είναι μερικοί άνθρωποι. Αγόρι μου καλό. Είναι μερικοί άνθρωποι, είναι αυτοκαταστροφικοί. Αυτό αυτοκτονεί, πετάει στον κάλαθο των αχρηστών μία λαμπρή καριέρα στην ηλικία που είναι. Καταλαβαίνεις τι κάνει. Δεν τον ενδιαφέρει. Τον ενδιαφέρει το μύδι, το μύδι και η καλοπέραση. Καταλαβαίνεις. Τώρα βέβαια, αν καταντήσει να παίζει σε καμιά δόξα κρανούλα σε κανένα δύο χρόνια και έχει συμβόλαιο, ξέρω εγώ, 1500 ευρώ το χρόνο από εκατομμύρια που παίρνει, εκεί θα την ακούσει. Αλλά θα είναι αργά. Δεν νομίζω, εντάξει, δεν νομίζω εκεί να φτάσει. Καλά. Και να δούμε τώρα και τον ΠΑΟΚ. Εγώ περιμένω να τον δω τώρα πώς θα εμφανιστεί. Γιατί πρέπει να κάνουμε το 5 στα 5, δεν το συζητάμε έτσι. Επιβάλλεται πλέον. Αλλά επειδή βλέπω ένα παραταμένο, όχι τεφορμάζιμο της ομάδας. Η ομάδα είναι καλά γυμνασμένη, τρέχει. Αυτά που πρέπει να κάνει, τα κάνει στο γήπεδο. Αλλά οι παίκτες, ατομικά σαν μονάδες, δηλαδή η Μάτος, Βιερίνια, ο Πέλκας, ο Μαουρίτσιο που τραυματίστηκε κιόλας. Βλέπεις ένα παραταμένο αντεφορμάρισμα γενικά και στον άξονα. Βλέπεις ότι παίξεις ατομικά, δεν αποδίδουν. Ομαδικά η ομάδα λίγο πολύ καταφέρνει και κερδίζει τα παιχνίδια. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό ή κακό αυτό. Θα δείξει στη συνέχεια. Δηλαδή, αν το κάνει επειδή το παίρνω στο ρελαντί το παιχνίδι και επαναπάβομαι γι' αυτό, ή. Ή δεν θα πέσεις. Δεν με πειράζει καθόλου. Ή θα πέσεις. Θόδωρε φίλε, γιατί έπεσε η γραμμή σου, αν δεν ξαναπάρει. Δεν με πειράζει καθόλου αυτό που συμβαίνει στον ΠΑΟΚ εδώ και αρκετό καιρό, δηλαδή ότι κινείται στη μετριότητα. Αυτό που ενδιαφέρει, πιστεύω τους περισσότερους, και δεν ξέρω αν θα συμφωνήσουν μαζί μου, είναι να παίρνει τις νίκες, είναι να παίρνει τα τρίποντα. Εντάξει, δύο χρόνια δεν θυμάσαι καν πώς. Είναι να κατακτήσεις μετά από τόσα χρόνια το ελληνικό πρωτάθλημα, που πιστεύω ότι το δικαιούσε από πέρσι, που μέσα στις δικές μας τις καρδιές ο ΠΑΟΚ είναι νταμπλούχος. Έτσι, οι άλλοι λογικό είναι να μην το δέχονται. Έτσι, και εγώ δεν θα το δεχόμουν. Έχουν δίκιο τα παιδιά. Αλλά και εμείς έχουμε δίκιο από τη δικιά μας την πλευρά. Νοητά, στις ψυχές μας, στις καρδιές μας, να θεωρούμε τον ΠΑΟΚ ταμπλούχο πέρσι. Το δικαίωται λοιπόν από πέρσι, δεν το κατάφερε, πρέπει να το κάνει φέτος. Και πρέπει να το καθιερώσει. Όχι μόνο να το κάνει φέτος. Λοιπόν, δεν με πειράζει λοιπόν καθόλου, μα καθόλου, ο ΠΑΟΚ να παίζει μέτρια και να παίρνει τα αποτελέσματα. Έπαιξα μπαλάρα πέρσι. Μπαλάρα. Όλοι το λέγανε. Και δεν κατάφερα να κάνω τίποτα από το θέμα πρωταθλήματος. Το δόρισα, το δόρισα. Ένα μικρό ποσοστό. Μου το πήραν, μου το πήραν, μου το κλέψαν. Μου το κλέψαν. Ναι. Στα δικαστήρια, στα δικαστήρια. Το χάσα. Το χάσα. Και τι να το κάνω, το έχω μόνο με στην καρδιά μου. Η ιστορία έγραψε. Πρωταθλήτρια Ελλάδος 2017-18. ΑΕΚ Αθηνών. Κυπελούχος έγραψε ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Καταλάβατε τι γίνεται. Πέρσι έπαιξα μπαλάρα και δεν το πήρα. Φέτος μην παίξω και τόσο μπαλάρα που έπαιξα πέρσι και στο πάρω. Δεν τρέχει τίποτα. Που για μένα δεν έχει τελειώσει τίποτα. Λοιπόν. Τι? Όχι, ακροατή. Αγία ακροατή. Ακροατή έχει. Συγγνώμη. Δεν το πάμε έτσι καλά κι αλλιώς. Γιατί θα κλείσουμε 5 λεπτά νωρίτερα. Πάμε γιατί υπάρχουν θα με έπιανε η φράδι το σαρδελό μου που πήγα και δεν σταματούσα. Εντάξει, είπαμε. Συγγνώμη, ζητάω συγγνώμη. Πάντα μετράνε μετά από αυτό που είπα, μετά από δύο χρόνια. Δεν θα θυμάται κανένα τα παιχνίδια, πολύ ελάχιστα ως κανένα. Πάντα μένουν οι τίτλοι στο παλμαρέ. Αυτή είναι η αλήθεια. Είτε παίζεις καλά, είτε παίζεις άσχημα, αυτό μετράει. Λοιπόν, στο φίλο, καλησπέρα. Έλα, έπεσα προηγουμένως. Δεν πρόλαβα να τελειώσω. Και ξαναπήρες γρήγορο πιστόλι. Ο δίπλα μου να δεις πόσες φορές έπεσε. Ναι, αλλά ξανασηκώθηκα και τις τρεις φορές. Ναι, λογικό. Εντάξει, πάλι καλά σηκώθηκε. Πάλι. Μια χαρά είμαι. Με λίγο Viagra, αλλά σηκώθηκε. Εντάξει. Viagra, πρόσεξε. Είμαι εντούρος. Εντούρος. Για να το τρακτέρ της Coca-Cola που έκανα πώς. Το είδα, έσκασα να γελάω. Τι έκανες? Εκεί δεν είσαι. Έχω μια ομάδα, έχετε κάνει 1.000 μέλη, ας πρώμε τις πτήσεις στο Facebook. Και ποστάρει εκεί. Και βάζει εκεί. Έβαλε ένα. Θα σε φτιάξω τη γραβάτα στο κύπελο. Έβαλε ένα τρακτέρ που έχει από πίσω ένα μικρό βιτιάκι που γράφει Coca-Cola στο πίσω μέρος. Ναι. Και λέει Coca-Cola λέει τον Αριανό. Κάνεις και χούμορ, ρε. Θα σε φτιάξω την γραβάτα στο κύπελο, Θόδωρε. Θα σε φτιάξω. Για προχώρα. Λοιπόν, κοίταξε, και για μένα φυσικά εννοείται ότι πρέπει να πάμε το τρίποντο, έτσι. Πάνω απ' όλα είναι το τρίποντο. Ό,τι και να κάνεις στο τέλος της ημέρας είναι το τρίποντο.
Αλλά δεν θέλω, με ενοχλεί να παίζουμε, γιατί εμείς παίζουμε αυτή τη στιγμή τόσο όσο. Δηλαδή παίζουμε τόσο ακριβώς για να κερδίζουμε. Μετά την Ξάνθη που παίζει. Αν παρασύρει ο αντίπαλος και στα χαμηλά, ας πούμε. Δηλαδή, είπε στην πεντάδα, μπορείς να μας πεις, μπορείς να μας πεις στην πεντάδα τα μάτς. Την ξέρεις απ' έξω. Ξάνθη είναι το ένα μετά. Ξάνθη ξεκινάμε. Μετά πας Λαμία. Περίμενε, θα, θα μας την πει αυτός. Ναι, περίμενε, γιατί θα σου πω τι θα κάνεις εγώ. Αυτός. Εχθές σε συνέχεια. Αυτή είστε. Αυτός δίπλα μου. Εγώ Ζάχος έλεγα. Εντάξει, και εγώ αυτός έλεγα. Χθες σε συνέχεια Τάσος έλεγα. Προσπαθούν. Λέω, έχει ακούσει να πω μια φορά ο άλλος και να μας κράξει πάλι. Έχει δίκιο Ζάχος. Για πας. Λαμία ΠΑΟΚ παίζει μετά. Μετά. ΠΑΟΚ Ξάνθη, Λαμία ΠΑΟΚ. Ναι. Μετά παίζει ΠΑΟΚ Λάρισα. Ναι, καλά στο αυτό. Μετά παίζει Λεβαδιά ΠΑΟΚ στο Κομπότι Στέντιουμ και μετά παίζει ΠΑΟΚ Γιάννενα. Αυτό είναι δύσκολο. Εντάξει. Ναι, μετά. Τέσσερις νίκες, μία ισοπαλία θα κάνεις. Μετά Γιάννενα. Ισοπαλία πού θα κάνεις. Μέσα στη Λαμία. Δεν πρέπει να χάσω κανένα μάτι. Ομάδα πρωταθλητισμού. Ναι. Πρέπει να τα πάρω όλα και να περιμένω φυσικά κάπου κάποιος από αυτούς εδώ που πιστεύω τώρα ο Ολυμπιακός και το Χ θα είναι επιτυχία από τον Ατρόμητο να το πάρει. Αυτός ο Ολυμπιακός χωρίς σέντερφορ. Έτσι. Ναι. Κατεβαίνει, δεν έχει σέντερφορ. Θα κατεβεί μάλλον με το Μάνο. Κάτσε ρε φίλε, εμάς μας συμφέρει να χάσει ο Ατρόμητος. Τι λες τώρα. Ο Ατρόμητος κοίταξε κάποια στιγμή επειδή παίζει μια αντεκάδα. Τι γελάτε, ο Ολυμπιακός είναι 6 βαθμούς πίσω μας, ο Ατρόμητος είναι 2, τι γελάτε. Εντάξει, το 0-1 πανηγυρίζει τότε. Δεν θα πανηγυρίσω ρε φίλε, αλλά δεν θα... Γιατί φωνάει τότε να τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός. Δεν τρελαθώ και όλα κερδίσω Ατρόμητος. Γιατί λέμε Ολυμπιακός, μας κάνει καμιά και δύο Ατρόμητος και τραβάμε τις τρίγες μας από πίσω. Τάσο, σε δύο εβδομάδες δηλαδή Ατρόμητος Άρης που θα παίξει στο 0-1 του... Που μπορεί να κάνω, θα πανηγυρίσει, πιστεύω. Αργιανάρα. Άρισρε. Άρισρε. Άμα είναι Ατρόμητος δύο πόντους πίσω. Άρισρε. Μην είναι και πρεκάμπτο. Μην είναι και κανένα μπροστά. Άρισρε φέτο. Μην είναι και κανένα μπροστά. Άρισρε φέτο. Ατρόμητος Άρισρε. Άμα είναι δύο πόντους πίσω. Θα το φέρω με μπλουζ Άρισρε, θα το βγάλω φωτογραφία. Παπατρέγες δεν γίνουμε. Θα το πάρω φέτο. Δεν γίνεται. Το είπα. Παπατρέγες δεν μπορεί. Γιατί με τον Ολυμπιακό το έλεγα Άρισρε, μου έλεγε χ. Εντάξει. Ναι, εσύ. Τι. Για χ ήταν, κοίτα, τι ήταν. Κοίτα, δες τι αγωνιστική είναι το Ατρόμητος Άρης και δες τι αγωνιστική ήταν το Άρης Ολυμπιακός. Καλά σου λέει, τώρα είναι 13η. Α, πώς για. Περνάνε οι αγωνιστικές, πρέπει να πάρουμε πονταλάκια. Πώς για, φιλαράκι. Διπλό στο Περιστέρι. Έτσι είναι, μαζί αυτά. Σου μακάρι. Μας κέρδισαν στο μπάσκετ, τους κερδίσουμε στο ποδόσφαιρο, μη στεναχωριές. Ο Ατρόμητος, ναι. Παιδιά, ακόμα καμιά ομάδα δεν τον φέρθηκε σαν μεγάλη ομάδα. Όλοι λίγο πολύ. Υποτιμούν μια ελαφρά αφέλεια. Πιστεύω ότι μπορούν να κερδίσουν πέρα από την πλακίτσα, πιστεύω ότι ο Ατρόμητος θα ξεφουσκώσει σιγά-σιγά. Και πέρσι δεν ήταν έτσι, δεν ήταν. Ακριβώς έτσι ήταν. Ακριβώς έτσι ήταν πέρσι ο Ατρόμητος. Εντάξει, καλά, θα έχει βγει ο UEFA. Ο Ατρόμητος φτάνει μέχρι και θα παίξει μία και ένα παιχνίδι στο UEFA και θα αποκλειστεί. Εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι τα γράμματα. Οι 10 ομάδες ταμπούρι πίσω και βγαίνουμε στην κόντρα, αυτό που κάνει δηλαδή ο Ατρόμητος. Δεν θα μπορέσει ο Ατρόμητος να τους βάλει στα δίχτυα ή να τους βγάλει. Αυτό τους έκανε η Ξάνθη. Αυτό, επειδή το μάτς αυτό το βλέπα, το χ που έφερε στο Περιστέρι, έτσι ακριβώς έπαιξε η Ξάνθη. Έτσι ακριβώς, ναι. Καταλαβαίνεις. Θεμητικά η Ξάνθη βγήκε στην πλάτη. Κολούρι. Λοιπόν, κλείνεις γιατί έχουμε και άλλο φίλο. Έγινε. Γεια σου, Ρεθόδωρε Γίγαντα. Γεια σου. Να πούμε στο 85, στο Άντερ 21 Αυστρία, Άντερ 21 Ελλάδα, Άντερ 21 1-0. 0-0 το ημίχρονο. Πάλι ένα μηδέν χάνουμε. Αποκλείονται, ναι, ένα μηδέν. Δύο γκολ θέλουμε σε 5 λεπτά. Με ένα, δύο προχρόνους. Δύσκολα. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα φίλε. Δεν περίμενε. Σου λέει ο άλλος ξανά δευτερολογεί. Δεν πειράζει. 23, 10, 2, 80, 7. Έχουμε 10 λεπτάκια ακόμη. Ένα δεκαλεπτάκι γεμάτο. Όσοι φίλοι θέλουν. Λίγο λιγότερο, γιατί το. Με την εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Λίγο λιγότερο από 10 λεπτά, διαβάσουμε και τους υποστηρικτές. Και έχει και διπλό διάλειμμα. Μετά. Ναι, λοιπόν, να πούμε όσοι στείλετε μήνυμα, έτσι, κερδίζετε διπλή πρόσκληση για το θέατρο Βεργίνα για το Ρίτζεσι Καζίνο, Chelsea PAOK, 29 Νοεμβρίου, 5η στις 10 το βράδυ. Η διπλή πρόσκληση περιλαμβάνει είσοδο στο θέατρο Βεργίνα, απεριόριστη μπύρα και λαχνό για τις κληρώσεις του ημιχρόνου με πλούσια δώρα. Η είσοδο είναι δωρεάν, πρέπει να έχετε κλείσει το 21ο έτος της ηλικίας σας και να έχετε μαζί σας για την σχετική εγγραφή ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526 για διπλή πρόσκληση Chelsea PAOK. Πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα πάλι και αργεντινά. Καλώς ήρθες. Γεια σου και σένα. Το όνομά σου αν θέλεις. Είμαι ο Νίκος από τα Γιάννητσα. Γεια σου Νίκο, γεια σου Νικόλα, τι κάνεις.
Καλά, γούρι μου, για σένα πήρα τηλέφωνο. Καλά να είσαι. Έλα, Νίκο. Λοιπόν, έχω ακούσει πολλά καλά λόγια για σένα και δεν το ξέρω προσωπικά. Ναι, Νίκο. Και όλα αυτά τα καλά τα λόγια ήταν από τον Κωστή, ξέρεις. Ναι. Αλλά αυτό που έκανες στις προάλλες για μένα ήταν, φίλε, πολύ μεγάλη αγκαία. Και γι' αυτό σε πήρα και στον αέρα, γιατί ήθελα να ακουστεί αυτό το πράγμα. Και ήθελα να σου πω ότι έτσι καθαρίζουν οι άντρες οι παντελονάτοι και αυτοί που νιώθουν. Ναι. Όταν γίνεται μια στραβή, πηγαίνεις εκεί και καθαρίζεις την πουγάδα κατευθείαν, χωρίς γυναικουλίστικα πράγματα να πούμε, και αυτό για μένα κέρδισε πολλούς φόντους. Αν και βέβαια τα τελευταία χρόνια για σένα από τον Κωστή, μόνο καλά λόγια έχω να ακούσω. Δεν ξέρω τι στράβωσε και τι παίχτηκε. Νίκο, ειλικρινά, εγώ δεν είχα κανένα θέμα με τον Κωστή. Ο Κώστας τσατίστηκε γιατί δεν πάμε στη Μαρμίτα. Ρε φίλε, πώς θα πάμε. Έχουμε 5 εκπομπές. Είμαστε, καταρχήν, εγώ είμαι 48, ο Ζάχος είναι 50. Έτσι, μεγαλώσαμε λίγο. Έχουμε τις δουλειές μας. 6 ώρα ξυπνάω το πρωί, τελειώνω 3. Μαζεύω την οικογένεια, τα παιδιά. Ξανά 6 ώρα, 7 ώρα πρέπει να φύγω από το ζωστοχώρι, να είμαι 8 εδώ να κάνω εκπομπή 5 στα 5. Σαββατοκύριακα εγώ δουλεύω. Ο Ζάχος δουλεύει μέχρι τις 8 το βράδυ. Εντάξει, δεν γίνεται να είμαστε εδώ, ρε φίλε, να είμαστε και εκεί. Γιατί και εκεί φεύγει ξενύχτη. Πάει 3 ώρα, ρε φίλε. Το ξέρεις όμως ότι σε πολλά πράγματα είναι παρορμητικός. Μαζί σου. Επηρεάζεται σε κάποια πράγματα και λέει πράγματα τα οποία δεν τα εννοεί. Μετά το στεναχωριέται και Νίκο, γίνεται η φάση. Αυτό να πούμε που όλοι. Είπε όμως ο Κωστής εκείνο το βράδυ, που καν δεν, εγώ δεν ήξερα τίποτα. Δεν μπήκαμε να κάνουμε το Ζάχο δε εκπομπή και μου στέλνουν κάποια παιδιά από την Νεάπολη, κάποιοι φίλοι μου από την Νεάπολη. Ρε εσύ, λέει, σε βρίζει ο άλλος κανένα πεντάλεπτο, λέει, και μπαίνω και βλέπω το βίντεο. Και φίλε, τρελάθηκα, δεν πίστευα στα μάτια μου. Γιατί έλεγε πράγματα τα οποία γνώριζε ο Κώστας. Δηλαδή, ότι η εκπομπή. Ναι, για το όνομα πιο πολύ. Ότι η εκπομπή ονομάστηκε Ράδιο Μαρμίτα. Το γνώριζε ότι. Εντάξει, λέγεται έτσι εκπομπή. Και πήρε η μπάλα και άλλα πράγματα. Και δεν το βγάλαμε εμείς έτσι. Ο σταθμός το είχαμε πει καταρχήν. Το είχαμε πει Ράδιο Μαρμίτα. Το ήξερε. Δηλαδή, να πω ότι. Και κάθεσαι και με βρίζεις έτσι μπροστά στην κάμερα. Μία, δύο, πέντε. Κάτσε, ρε φίλε. Μας είπες τυφλούς, μας είπες γυάλινα μάτια, μας είπες ανέστη βλάχο, μας είπες τρακιαπού, μας είπες μπάσταρδα, μας είπες άντε, ξέρω εγώ. Το είπες πέντε φορές. Κάτσε, ναι. Κάτσε. Να, έβγαλε κακία. Ναι. Νίκο, εγώ μου γύρισε το μάτι. Το μάτι μου έγραψε τίλ πραγματικά. Γιατί έβγαλε κακία ο Κώστης. Και λέω, ρε κουφάλα, τώρα θα έρθω εκεί πέρα, θα σκάσω μύτη να μου τα πεις και ξέρεις πώς έκανα να πω. Και με γύρισαν τα μυαλά από τα νεύρα μου, από τα νεύρα μου, από την τρέλα μου. Δεν μπόρεσα να πω αυτά που ήθελα. Δηλαδή, ούτε το 1 τρίτο είπα. Κατάλαβες. Το ξέρω και σε καταλαβαίνω πώς αισθάνθηκες. Και εμένα με φάνηκε πάρα πολύ περίεργο όλο αυτό. Γιατί τουλάχιστον σε μένα προσωπικά ή και στις παρέες που καθόμασταν δεν είχε ποτέ να πει κάτι στραβό. Μα τι να πει, ρε φίλε, δεν κάναμε κάτι. Πάντα μιλούσε με τα καλύτερα λόγια. Μα δεν τον κάναμε κάτι τον Κώστα, ρε φίλε. Ακόμα, ναι, και πιστεύω ότι και ακόμα σε γουστάρει να πούμε. Θέλω να πιστεύω, θέλω να πιστεύω ότι ήταν μια κακιά στιγμή. Θέλω να πιστεύω και εγώ ότι ήταν μια άσχημη στιγμή του Κωστή του Ραπτόπουλου. Εγώ, επειδή έτσι έχω μάθει στη ζωή μου, δεν είναι γιατί έλεγε μην με πάρεις τηλέφωνο, λες και εγώ τον παίρνω τηλέφωνα. Ποτέ δεν τον παίρνω. Αυτός μας παίρνει κάθε χρόνο και μας λέει ελάτε στην εκπομπή, ελάτε, ελάτε. Και... εντάξει, δεν μπορούμε να πάμε και δεν πάμε. Και είπαμε, όταν μπορούμε καμιά φορά, μία ξέρω εγώ reunion εμφάνιση, τον χρόνο μπορούμε να την κάνουμε τον Ζάχο. Αλλά δεν μπορούμε να είμαστε. Κατάλαβε. Και επειδή έλεγε, άκου λίγο, άκου λίγο, επειδή έλεγε, δεν θα σηκώσω το τηλέφωνο, με πάρεις και με απόκριψη και τέτοιες χαζομάρες. Εκεί με γύρισε πιο πολύ το μυαλό και λέω ρε κουφάλα, τώρα θα έρθω να πω τέτα τέτ. Κατάλαβες, αλλά εντάξει, και στο τέλος είπε τα παίρνω όλα πίσω, τα νερό, συγγνώμη και τα λοιπά και τα αυτά. Ναι, αλλά γιατί να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, ρε φίλε, να γίνουμε κατινάρες 48, εγώ 50, εσύ στον κόσμο. Εντάξει. Κοίταξε να δεις. Έχεις ένα πρόβλημα, όχι, και ξέρεις τι γίνεται, ρε Νίκο, έχεις ένα θέμα. Εγώ ξέρω τον Νίκο, ήρθε 5 χρόνια στις εκπομπές μου. Με βοήθησε, το βοήθησα. Τέλος πάντων, τι έγινε, τι δεν έγινε. Όμορφα, ωραία, όμορφα, καλά έτσι. Έχω ένα θέμα με τον Νίκο. Μπράβο, από τα Γιάννητσά. Θα σηκώσω το ρημάδι, το κολοκυνητό και θα τον πάρω και τον πω: Νίκο, αυτό που έκανες με πείραξε, ρε κουφάλα. Έλα να πιούμε μια ρετσίνα. Εντάξει, να δούμε ποιος έχει δίκιο. Αν έχω άδικο, εγώ θα σε πω συγγνώμη. Αν έχεις άδικο, εσύ με πεις συγγνώμη και να τελειώσει εκεί. Έτσι κάνουν οι φίλοι. Νομίζω ότι αυτά που είπε ήταν λόγια της στιγμής. Από τη βλακία τσατίστηκε, φορά τσατίστηκε πολύ και εντάξει, του φύγαν και τσατίστηκε, πράγματα. Τσατίστηκε, ίσως να είχε και κάποια παραπληροφόρηση. Μπορεί και κάποιος... γιατί για μένα,
Έτσι πως θα ξέρω τα πράγματα, θα ήσουν ο τελευταίος ο οποίος θα μπορούσε να πει το οτιδήποτε. Μπορεί και κάποιος δίπλα δηλαδή, του να έκανε το εινόπνευμα, μην κατάλαβες. Για μένα, καλά, ναι, εντάξει, Νίκο, ξέρουμε λίγο πολύ. Για μένα έχει λήξει το θέμα. Εγώ κακίες δεν κρατώ. Απλά και δεν μου αρέσει να διακυβεύεται το όνομά μου κατά αυτόν τον τρόπο δημοσίως. Σωστά μιλάς και γι' αυτό σε παραδέχτηκα εγώ, γιατί έτσι κάνουν και οι φίλοι και αυτοί που πρέπει να καθαρίζουν γρήγορα το όνομά τους και όχι να μιλάνε μέσα από τα Facebook και μέσα από τα μηνύματα και τα λοιπά, θα σε κάνω, θα σε ράνω. Εντάξει, και να τελειώνει εκεί η ιστορία, πρόσωπο με πρόσωπο. Έλξε. Πες τι έχεις να πεις να πω όλα, και τελειώσαμε. Όλα καλά, εγώ κακίες σου λέω, δεν κρατώ σε κανέναν. Σε κανέναν. Απλά και όπως δεν πειράζω ρε φίλε, δεν θέλω να με πειράζουν. Δηλαδή όταν δεν σε πειράζω, άσε με ρε φίλε. Και εντάξει, σε είπα, σε βοήθησα, με βοήθησες, όλα ωραία, όλα καλά. Αλλά και όταν φύγαμε, και κάτι άλλο το πω τώρα αυτή τη στιγμή, όταν φύγαμε με τον Ζάχο, είχε φύγει ο Μπουγάτσας με τον Ζάχο πρώτα και τελευταίος αποχώρησα από την παλιά παρέα, αποχώρησα εγώ όσο κράτησε. Όταν πήγα στο Σπόρ 103 FM, αντί να πει 2-3 καλές κουβέντες, έλεγε πάλι ρε φίλε τους αλήτες που τρώγαμε πρόστιμα και μαλώναν και κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή αυτό είναι ευχαριστία. Τότε δεν μίλησα. Πώς γίνεται ρε εσύ όμως ρε εσύ, όταν είμαι τουλάχιστον εγώ προσωπικά σε 5-10 παρέες ή στο ραδιόφωνο το Μετρόπολης και όλα αυτά και στην τηλεόραση να λέει τα καλύτερα για σένα και ξαφνικά ας πούμε σε κάποιους άλλους να λέει κάποια άλλα. Πώς γίνεται αυτό. Σου πω εγώ πώς γίνεται, γιατί τον έχω ζήσει. Κάνει τα πάντα για την ακροματικότητα και την τηλεθέαση. Τα πάντα. Δεν λογαριάζει, λογαριάζει φίλους τίποτα. Άστο. Μην το ψάχνεις. Μην το ψάχνεις. Άκρη δεν βρίσκεις. Γι' αυτό και είναι αυτό που είναι. Γι' αυτό και δεν κρατάω και κακία. Έχει λήξει το θέμα. Όλα καλά. Τελείωσε. Όλα καλά. Εγώ σας εύχομαι να έχω ενάγεται μια καλή σεζόν, να είστε καλά. Να είστε καλά. Νίκο, είσαι πολύ ωραίος. Το πρωτάθλημα. Είναι πολύ ωραίος. Σε ακούω. Όχι, δεν είναι στο πάνελ. Σε ακούω. Α, η φωνή του κάτι μου θυμίζει. Στο Συρίγο βγαίνει πάρα πολύ. Κάτι μου θυμίζει. Χρόνια βγαίνει στο Συρίγο ο Νίκος. Είναι πολύ καλό που άκουσα και στο Ραπτόπουλο βγαίνει. Πολλές φορές. Αυτό λέω. Μήπως το παιδί. Εντάξει, με τον Κωστή κάναμε κάποιες εκπομπές. Δεν μπορέσαμε να παρακολουθήσουμε τη Μαρμίτα. Συγγνώμη, στη Μαρμίτα είχες πάει. Είχες πάει στη Μαρμίτα. Είχαμε ξεκινήσει το 2011 έτσι λίγο κάποιες εκπομπές, αλλά εντάξει, τώρα δεν είχαμε το Βελινακές. Το δικό σας, ας πούμε, ξέρω εγώ. Υπάρχει Βελινακές. Δεν υπάρχει κανένα Βελινακές ούτε τίποτα. Γιατί επειδή σε ακούω χρόνια, είσαι φοβερός ακροάτης. Έχει φοβερές γνώσεις. Από τη φωνή τον κατάλαβα. Όχι, έχει φοβερές γνώσεις ο Νίκος και ραδιοφωνικά είναι σεβαστός, πιστεύω, από το 90% του ραδιοφωνικού κοινού σε όποιο σταθμό και αν βγαίνει ο Νίκος. Δεν το συζητάω. Κοίταξε, εμένα μου αρέσει το ποδοσφαιράκι, μου αρέσει να λέμε πράγματα. Αγαπούμε την ομάδα μας μέχρι εκεί που δεν πάει. Σχολιάζουμε και τον Άρη και τις υπόλοιπες ομάδες. Προσπαθούμε να κάνουμε καλύτερο το ποδόσφαιρο, να έχουμε μια ποδοσφαιρική άποψη, γιατί η Κυριακή είναι, γινόμαστε όλοι μια παρέα τώρα. Θα χάσουμε, θα κερδίσουμε, θα πούμε τα αντίθετα, θα πικάρουμε, θα κάνουμε καζούρα. Στο τέλος πάλι μαζί θα πάμε να πιούμε κάφε και ρετσίνα όμως. Σωστό. Αυτή είναι η ιστορία. Να σε ακούμε ρε Νικόλα και να σε ακούμε και σε εμάς άμα έχεις χρόνο. Είσαι ωραίος. Έγινε παιδιά, έγινε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Να είσαι καλά. Έτσι, να ξεκινήσει και το πρωτάθλημα να έχουμε και να λέμε όμως. Να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, να πάρουμε δηλαδή λίγο την ξανθούλα, αυτή την παλιωμάδα που δεν την πάω μία. Εύχομαι φέτος βέβαια. Και εγώ θα συμφωνήσω. Εύχομαι φέτος και αυτή η βρωμοομάδα κάτω από το Κολοκοτρονίτσι, από το καφέ της Χαράς. Ο Αστέρας Τρίπολης να. Και τώρα τρίβουν τα χέρια τους πολλοί Ηρακλειδείς που τα ακούνε γιατί δεν τους κουστάρουν. Δύσκολα, έχει καλύψει. Δεν έχει ομάδα για να πει. Δε... Ο Τσαλάν, ναι, αλλά πρόσεξε, δεν το αποκλείω. Αν και η ομάδα. Δεν έχει ομάδα για να πέσει η Τρίπολη. Όχι, τι να πέσει. Αλλά ξέρεις τι, όσο περνάνε οι αγωνιστικές και δεν έρχονται αποτελέσματα, βαραίνουν και τα πόδια, ξέρεις. Αυτό. Η Τρίπολη, και σε παίρνει και από κάτω. Η Τρίπολη θα τερματίσει γύρω στην 7η θέση, πιστεύω. 8η. Καλά, τον Άρη μας είπες 7η ή 8η θα περάσει η Τρίπολη τον Άρη. Εκεί μαζί θα είστε κοντά. Ναι. Έκτος θα βγει ο Άρης. Εκτός. Άρα βγαίνει η Ευρώπη. Έκτος 7ο θα βγει. Μας έβγαλε Ευρώπη, να είναι καλά. Έκτος 7ο θα βγει. Έκτος. Κοίταξε, για να βγεις Ευρώπη, ναι. Να το πάμε λίγο βήμα. Τι βήμα. Καταρχήν πρέπει να καθιερωθεί στην πρώτη εθνική. Δηλαδή να μείνει 3-4 χρόνια. Είπα εγώ, ήρθε παιδιά, τον αφήνω, ήρθε το πεντάλεπτο. Το χιουμοριστικό του Τάσου Τρέγια. Πάρ' το. Κάτσε ρε φίλε. Πρώτη χρονιά πότε πέσατε. 1997 πότε πέσατε.
Ναι, 97. Όταν ο ΠΑΟΚ πήρε τη μεγάλη πρόκριση μες στο Χάιμπουργκ. Με την Άρσεναλ. Γιατί δεν λες τη χρονιά που πήρε ο Άρης πρωτάθλημα στο βόλεϊ, που είσαι και ο Πατριάρχης. Ποιο βόλεϊ. Γιατί δεν... Εσύ τα λες, Πατριάρχη μου λες. Πήγαμε ναι. Μέσα και, στην... και κόρας πήρε εκείνη τη χρονιά ο Άρης. Ποδοσφαιρομάνα. Κόρας πήρε. Ναι, την ποδοσφαιρομάνα ποια? Αγγλία. Ποια? Εσύ λες ότι η είναι το νούμερο. Πήγα και πήρα. Όλη η Ευρώπη για το μεγάλο ΠΑΟΚ μείνει στο 97. Γιατί έκανε. Και εσύ έπεφτε. Τι έκανε. Πήρα προκρισάρα μέσα στο Χάιμπουργκ. Α, το 1-1, ναι, πέρασε μια φορά. Τότε που πήρε το Μαστραπά στην Αγγλία η Άρσεναλ. Που είχε πάει και τελικό που είχε πάει. Σωστά, σωστά. Αποχώρησε διακριτικά από το UEFA για να πάρει το πρώτο. Άμπρα, όμορφο και ωραία. Αποχώρησε διακριτικά. Μετά πότε έπεσε. 97-98 έπεσε. Μετά το 4. Το 4. Και μετά το 7 ξανά. Το 7, το 8. Ναι, ρε φίλε. Τα άλλα 8-16. Τι να κάνουμε, ανά 3 χρόνια 4 έπεφτε, λοιπόν, ρε φίλε. Γι' αυτό σου πρώτα θα καθιερωθεί στην πρώτη εθνική. Ναι. Ό,τι και να λες. Έχεις ομάδα που ό,τι. Μπορεί να διεκδικήσει την Ευρώπη. Άντε, να σε πάμε. Είσαι... Λέω μπορεί να διεκδικήσει την Ευρώπη. Αφού είπες έκτος Ευρώπη είμαι με βουάει. Βέβαια, ή έβδομος. Α, τώρα έβδομος. Βέβαια, τώρα με ένα πόντο κάτω από την έκτη θέση. Είναι χαζουμάρα που έφυγε ο Ερέρα. Ο Ερέρα είναι χαζουμάρα. Άρχισε το πεντάλεπτο, τάσο τρέχει για το χιουμοριστικό. Ο κύριος Παντελίδης, δεν ξέρουμε η ψυχολογία του, η άσχημη ψυχολογία. Πού μπορεί να οδηγήσει αυτή τη στιγμή, σε τι συνέπειες μπορεί να υπάρξουν. Θα το δούμε βέβαια αγωνιστικά. Αρχής γενομένης την Κυριακή. Θα τα αφήσω τα υπόλοιπα για αύριο. Πάρα πολλά έχουμε και αύριο. Ήρθες, από αυτό μέρος χθες. Κοιμόσουν από σαν το βόδι χθες καμιά δέκα ώρες. Ξεκουράστηκα και είμαι σε φόρμα. Είσαι φορμάτος. Φοράς την Nike, είναι αυτή που φοράς. Κουκούρου, κουπάρου, Rangers. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόαση. Αύριο πρώτα Θεός, 8 η ώρα θα είμαστε και πάλι εδώ και φυσικά να πούμε ότι... 8. Κάτι είπε ο Τζουτζούκης. Α, ναι. Αλλά δεν έχουμε ενημερωθεί επίσημα. Ναι, εντάξει, αύριο μπορεί, υπάρχει μια περίπτωση να είμαστε από τις 7 εδώ. Εγώ δύσκολο να είμαι. Εσύ, εντάξει, κάτι τέλος πάντων γιατί ο κύριος. Ναι, δεν ξέρω. Ματζούκης, αν μπορούν να μοιραστούν οι ώρες με το All About Aris και με εμάς. Δεν ξέρω, θα υπάρχει, πιστεύω, μια ενημέρωση. Ας το, δύο Βαθύλακος που είναι υπεύθυνο προγράμματος. Καλά, αυτά εδώ οι διευθυντάδες. Ποιος είναι υπεύθυνο προγράμματος. Προσωπικού είναι. Προσωπικό. Προσωπικό. Εμείς δεν ανήκουμε. Προγράμματος ποιος είναι, ούτε. Προγράμματος Αγόρα. Κύριος Αγόρα να δει το θέμα. Κύριος Γιώργος μας. Κύριος δημοσιογράφος μας. Λοιπόν. Που παίζει. Πολύ άρη φέτος, πολύ άρη παίζει. Καλά κάνει. Ναι, τι κάνει. Την ομάδα της πόλης με τον περισσότερο κόσμο παίζει. Τι θα να και το άλλο πεντάλεπτο. Πάρτε τι έπαθες τώρα, γιατί... Οι αλλοκαθαριστήρες βγάλαν τα γυαλιά, βγάλαν κέρατα με αυτά που λέει. Λοιπόν, ακολουθούν. Ποιοι ακολουθούν, έρευνε. Ακολουθεί η εκπομπή Μπαλαντέρ. Νίκος Μοσχοβίτης. Νίκος Παπαδόπουλος, μέχρι τις 12. Τα παλικάρια εδώ του Λίμπερο έχουν πάρα πολλά σημαντικά, χρήσιμα και όμορφα να σας πούν. Ακολουθεί μετά τα παιδιά την εκπομπή Μπαλαντέρ, εδώ και ο Ταρζάν του Λίμπερο, με την εκπομπή Ζούγκλα, Γιώργιος Ζαγόρας, το επιτελείο και η παρέα του με ηχολήπτη τον Φουφουτόπουλο. Ο δικός μας ηχολήπτης, ο Βασίλης Καβαδίας εδώ, να τον ευχαριστήσουμε άλλο ένα βράδυ που ήταν πολύτιμος συνεργάτης. Τα λέμε αύριο πάλι στις 8 από Ράδιο Μαρμίτα. Τάσο Τρέγια, Ζάχο Ντρούνη και Βασίλη Καβαδία, ένα όμορφο βράδυ Τρίτης. Καλό βράδυ.